Λες πολλά. Όταν μπαίνεις μέσα και βλέπεις πλέον την στιγμή πραγματικότητα και βλέπεις τον εαυτό στον καθρέφτη, γιατί δεν τον έχεις τον καθρέφτη μπροστά σου εκείνη τη στιγμή, και λες αυτά τα οποία λες, όταν μπαίνεις μέσα διαπιστώνεις ίσως κάτι άλλο. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον κύριο Γαλανό, δεν ξέρω τι κάνει ο κύριος Γαλανός, δεν ξέρω τι κάνουν τα στελέχη του. Βλέπω μόνο το τι φαίνεστε, το τι είναι δεν ξέρουμε, το ξέρουν μόνο αυτοί οι άνθρωποι, και είναι άδικο να τους κατηγορήσεις ή να τους πεις κάτι χωρίς να ξέρεις τι γίνεται πραγματικά εκεί πέρα μέσα. Αλλά τα μηνύματα τόσο πάνω που διαχέονται, και δυστυχώς είναι πάντοτε ένα τρίπιο βιβλίο ο Άρης. Λες κάτι στα γραφεία και έχουν φτάσει στα αυτιά της Αυστραλίας σε χρόνο ρεκόρ. Δεν έχει ο Άρης στεγανά, δυστυχώς. Τα μου έπρεπε να αναπαράγουν και ξέρω εγώ αν έδεσε τα κορδόνια του Ζαγόρας ή δεν τάδεσε, να τάδε παίξει κτλ. Πρέπει όλα να τα αναλύουμε. Σε άλλες ομάδες πάω στεγανά, δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Εμείς αυτοδιαφημιζόμαστε συνέχεια την καταστροφή και το κακό. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε κατάφατσα το σοβαρότατο κίνδυνο, γιατί χθες ήμουν στη ΦΑΕ. Υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος, σοβαρότατος, ξυπνήστε Αριανή, ξυπνήστε. Σοβαρότατος κίνδυνος, και αυτά που λέγονται περί καθάριση, ότι αποφάσισαμε να μην έχουμε χρέη και θα πάμε σε νέα εταιρεία και όλα αυτά, μπορεί να συμβαίνουν αυτή τη στιγμή θεωρητικά με ερμηνείες του νόμου, γιατί οι νομικοί που βγήκανε δεν είπαν ότι στην τάδε παράγραφο λέει ο νόμος αυτά και ότι ο Άρης θα μπορεί να κάνει μια νέα εταιρεία. Ερμήνευση του νόμου είναι ότι ο Άρης μπορεί να κάνει νέα εταιρεία, γιατί ακόμα και η Λάρισα παίζει με την υποσύσταση ΠΑΕ. Δεν έχει συσταθεί ακόμα νέα ΠΑΕ. Η ΑΕΚ, μην την παίρνει στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει τελειώσει την εκαθάριση, τελειώσαμε την ΑΕΚ. Έκανε νομίμως την δημιουργία της νέας εταιρείας, γιατί σε τρίμηνο που προβλέπει ο νόμος και δεν άλλαξε τυχαία ο νόμος. Ο νόμος σου έδινε τη δυνατότητα να κάνεις εκαθάριση και σε χρόνια. Ο νόμος άλλαξε λοιπόν πέρυσι, το 2014 μάλλον άλλαξε. Ο Άρης τι να προσέξει που το είπες. Θα σου πω. Ο Άρης λοιπόν έχει αλλάξει νομοθεσία και η εκαθάριση πρέπει να γίνει σε 3 μήνες. Αν δεν την τελειώσεις, ερμηνεία των νομικών οι οποίοι μίλησαν στον κόσμο και είπαν ερμηνεία, επαναλαμβάνω, όχι τάδε παράγραφος και τάδε παράγραφος, λέει ότι μπορεί να συστήσω νέα εταιρεία. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο. Και εγώ θα σκεφτώ και πονηρά, γιατί στην Ελλάδα πονηρά μόνο πρέπει να σκέφτεσαι. Πρώτα πονηρά, ναι. Έτσι. Ανεβεί η ΑΕΚ του χρόνου και αλλάξει η νομοθεσία, που σου λέει η ΑΕΚ δεν έχει και πρόβλημα, γιατί τελείωσε την κατάρρευσή της, και δώσει μια άλλη ερμηνεία. Οποιοδήποτε θέλει να κάνει κακό στον Άρη, γιατί ο Άρης την έχει πληρώσει, έχω πει, παλιμένα. Εδώ διακόπηκε το παιχνίδι του μπάσκετ για χαρτάκια. Αν έχεις το Θεό σου, για χαρτάκια. Που πέφτουν χαρτάκια στο Παλέντε Σπορ από το 79, να πούμε, που ξεκίνησε ο Άρης την αυτοκρατορία του. Ήταν το σόου της Ευρώπης, να πούμε, και περιμέναν όλοι που θα έρθουν στο Παλέ να δουν τα χαρτάκια. Εμείς διακόψαμε αγώνα στην Ελλάδα για τα χαρτάκια. Ο Άρης λοιπόν, Αριανή, την έχει πληρώσει για χαρτάκια. Ο Άρης την έχει πληρώσει για μπουκάλι νερό. Γιατί να μην την πληρώσει του χρόνου το καλοκαίρι με μια αλλαγή νομοθεσίας, ότι δεν μπορείς πλέον να κάνεις μια νέα εταιρεία, πρέπει να βιώσει παλιά. Γιατί έτσι θέλουν να σε καταστρέψουν. Γιατί είναι όλοι αγαπήσαν τον Άρη. Και τι κίνδυνος υπάρχει τώρα, δηλαδή, που λες. Ο κίνδυνος λοιπόν που υπάρχει είναι ο άρθρος του άρθρου 44. Η δόση του Οκτωβρίου δεν πληρώθηκε, αλλά επειδή είναι εξαμηνιαία, έχεις περιθώριο μέχρι τον Απρίλιο να την πληρώσεις, για να μην χαθεί η ρύθμιση. Α, μέχρι τότε. Μα είναι και η τελευταία. Η τελευταία δεν έχει σημασία, είναι μια δόση. Μέχρι τον Απρίλιο μπορεί. Ναι. Γιατί είναι εξαμηνιαίες η δόση του άρθρου 44. Ναι. Έχει λοιπόν τη ρύθμιση του νόμου ορφανού που είναι μηνιαία. 17.400 ευρώ κάπου εκεί. Αυτή πρέπει να την τηρεί ο Άρης. Αυτά τα δίνει ο Άρης τώρα. Δεν δίνει. Ο Άρης έδωσε την τελευταία του δόση τον Αύγουστο. Αυτά τα χρήματα ο Άρης πρέπει να τα δίνει. Αυτό, κάθε τα μήνα. 17.000 που λες. 17.400, ναι. Ναι. Πρέπει να τα δίνει. Τώρα 2 μήνες δεν τα έδωσε, δηλαδή. Όχι, δεν τα έδωσε. Αφού αποφασίστηκε η καθάριση και αφού αποφασίστηκε η ΓΑΜΑ Εθνική. Και έχουν όλοι στο μυαλό τους ότι επειδή θα τελειώσει η καθάριση και επειδή θα παίξουμε του χρόνου με νέο αφημί, έχοντας νέα εταιρεία από τον ΑΣΥΓΜΑ, δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι. Και εσύ τι λες, ότι έχει. Εγώ λέω λοιπόν ότι. Δεν λέω ότι έχει. Εγώ λέω συγκεκριμένα πράγματα. Τι σου είπανε, ναι. Λέω. Όχι, δεν ούτε τι μου είπανε. Λέω ότι να σκεφτούμε σοβαρότατα οι μεγαλομέτοχοι που υφίσταται ακόμα, γιατί δεν έχει τελειώσει η καθάριση. Άρα ο μεγαλομέτοχος είναι η Λέσχη και ο ΑΣΥΓΜΑ. Να σκεφτούν σοβαρότατα αυτοί οι δύο μεγαλομέτοχοι, γιατί αυτοί ψηφίσανε και την εκαθάριση εταιρείας, ναι. Ότι εάν αλλάξει για το χύψη λόγο έτσι, ρε παιδί μου, γιατί δεν γουστάρουν τον Άρη, και ποιος τον γουστάρει, τον γουστάρει κανένας τον Άρη. Όχι, έχουμε χειροπιαστά παραδείγματα ότι ο Άρης έχει και γιατί, πληγεί από το σύστημα. Τώρα με πας αλλού τώρα και εσύ μπλες. Όχι, δεν μπλέκω τίποτα Άρη, αλλού. Ναι, όχι, τελείωσε αυτό που θες να πεις και θα πάμε μετά στο πιο γιατί γουστάρουν τον Άρη και δεν γουστάρουν. Ναι, δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν τον γουστάρουν. Γιατί δεν γουστάρουν, γιατί δεν συμμετείχε ποτέ στο σύστημα. Ας το αυτό, λέω, γιατί θα το συζητήσουμε. Okay. Επειδή λοιπόν ο Άρης έχει πληρώσει από αυτές τις ιστορίες, από μπουκαλάκι νερό, από χαρτάκια, πρέπει λοιπόν να έχουμε το νου μας, να πληρώνουμε τον νόμο ορφανό
σαν τα μάτια μας, να τα βρει ο ΑΣΥΓΜΑ και η Λέσχη, να συνεισφέρουμε όλοι. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε, να τα βρούμε αυτά τα λεφτά. Είναι μέχρι το καλοκαίρι, ξέρω, 100.000 ευρώ, ναι, να τις βρούμε. Γιατί αν χάσουμε τη ρύθμιση, η οποία σχεδόν έχει χαθεί, πρέπει να τρέξουμε μέχρι τέλος του μήνα να πληρώσουμε τουλάχιστον αυτά τα 17, να μην χαθεί η ρύθμιση. Θα αναβιώσουν άλλα 2,5 εκατομμύρια και παραπάνω από αυτό το νούμερο. Δεν ξέρω το ακριβές. Τουλάχιστον 2,5 θα αναβιώσουν. Από πού είναι αυτά? Από την Ομορφανό. Ναι. Ο Άρης έχει πληρώσει. Α, είναι τα 17.000 που λες που δεν. Έτσι ακριβώς. Έχει να πληρώσει 750.000 για να τελειώσει η ρύθμιση του Ομορφανού. Ναι. Αν δεν τα πληρώσει τα 750.000 σε βάθος χρόνου, θα πρέπει να αναβιώσουν άλλα 2,5 εκατομμύρια. Συν άλλα 2,5 που είναι στα διοικητικά παγωμένα ή ακινητοποιημένα τέλος πάντων. Δεν θα μπορέσει ο Άρης να πληρώσει τα χρέη του. Δεν θα βρει επενδυτή, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι δελεαστικός για επενδυτή. Γιατί τα πραγματικά χρήματα τα οποία θέλει να πληρώσει αύριο μετρητά, άμα πάει με μετρητά αύριο κάποιος στην εφορία, είναι 6.700.000 ευρώ. Είναι τα μετρητά που θα πρέπει να πληρώσει κάποιος για να μην χρωστάει ο Άρης ευρώ στην εφορία. Μπορεί να είναι 10 βεβαιωμένα, 10.900 με τις προσαυξήσεις 15. Αν πας με μετρητά, φεύγουν οι προσαυξήσεις, φεύγει εκείνο, φεύγει το άλλο, ξοφλάς. Αν λοιπόν θέλουμε σε βάθος χρόνου να το πληρώσουμε και θέλουμε να δελεάσουμε έναν επενδυτή, γιατί μιλάω, εγώ συνεχίζω και μιλάω, δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Λένε τι λεφτά πρέπει να πληρώσουμε. Πρέπει να πληρώσετε 6-700 στο δημόσιο, θα πληρώσετε ΔΕΗ, ΙΚΑ 500.000 εκατέρωθεν και πρέπει να δώσετε και κανένα 1,5-2 εκατομμύρια στους ποδοσφαιριστές για να τελειώσουμε με 10 εκατομμύρια όλα τα χρέη μας. Μετρητά. Αν θες σε βάθος χρόνου, είναι 14-15. Αν λοιπόν δεν γίνει αυτό, χαθεί η ρύθμιση του νόμου Ορφανού. Και ο Άρης, που να σου πω και κάτι, επειδή η Τρόικα αποφάσισε να μην πάει σε ρύθμιση εταιρείες πάνω από ένα εκατομμύριο, άρα καμιά ποδοσφαιρική ομάδα δεν θα μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη της, γιατί όλες είναι πάνω από εκατομμύριο. Αν τα χρέη σου είναι μέχρι το 2007, μπορείς να μπει στον Ομορφανό. Κάποια άλλη ομάδα λοιπόν που τα έχει παγωμένα θα πάει να μπει στον Ομορφανό. Αυτό θα κάνει. Στο λέω από τώρα, σου έδινε και είδηση. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος, αν δεν βρουν άλλη πατέντα, να ρυθμίσουν τα χρέη τους μειώνοντας τις προσαυξήσεις στο 20%. Γιατί ο νόμος Ορφανού λέει προσαυξήσεις 20%, το πρωτογενές κεφάλαιο σε 100 δόσεις. Okay. Άρα λοιπόν ο Άρης έχει το πλεονέκτημα και βρίσκεται στον νόμο Ορφανό. Κάποια άλλη ομάδα δεν είναι και θα μπει. Και εμείς λέμε ότι δεν μας ενδιαφέρει, θα βγούμε από τον νόμο Ορφανό γιατί θα πάμε να κάνουμε καθάριση. Και αν αλλάξει το καλοκαίρι νομοθεσία και δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε εκείνα τα χρέη που θα αναβιώσουν και θα έρθουν να φορτωθούν στην πλάτη του Άρη, θα λέμε τι Γιώργο Ζαγόρα και Αριανή, τι θα λέμε. Τότε θα μας φέρουν πρωτετελεσμένο γεγονότος στην αλλαγή του αφημί γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Ναι. Όχι, ρε φίλε, δεν θέλουμε άλλο αφημί. Το είπαμε, το αποφασίσαμε αυτό. Είπαμε θα πάμε στη Γάμα, θα αυτοτιμωρηθούμε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Ποιο το αποφάσισε, 200 άτομα. Όχι, όλοι οι Αριανοί δεν θέλουμε, κανένα Αριανό δεν θέλει αλλαγή αφημί. Το αν υπάρχουν 50% θειασότητε αυτή τη φιλοσοφία, γεροί να είναι, εμεί δεν θέλουμε άλλο αφημί. Δεν θέλουμε να πάει, γίνουμε, ξέρω εγώ, Γάζορο. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Ούτε Πόντι κτλ. Θέλω να μείνω Άρης. Ας πεθάνω τουλάχιστον τίμη Άρης. Άρα λοιπόν, αν δεν πληρώσουμε τον Ομορφανό και αναβιώσουν αυτά τα χρέη και δεν μπορέσεις να κάνεις γιατί θα αλλάξει νομοθεσία, γιατί κανένας από τους νομικούς δεν βάζει υπογραφή. Εγώ στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων είπα στους νομικούς που παρευρέθησαν, μου υπογράφεται ένα χαρτί ότι ο Άρης το χρόνο θα μπορέσει να συστήσει νέα εταιρεία με το ιδρυτικό μέλος της που είναι ο ΑΣΥΓΜΑ. Ένα χαρτί μου δίνεται. Όχι, δεν μπορώ να το δώσουμε, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή γνωμάτιση νομική τέτοια που να δεσμεύει ότι του χρόνου το καλοκαίρι δεν θα αλλάξει η νομοθεσία. Και επειδή έχουμε δει πάρα πολλά έργα, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου να ξυπνήσουν όσοι πρέπει να ξυπνήσουν, να καταλάβουν όσοι πρέπει να καταλάβουν, να δρομολογηθεί επιγόντως. Θέλεις να μέρανο, τι θες να κάνουμε. Το 2010 φάγαμε 90.000 πρόστιμο στα Γιάννενα γιατί μπήκαμε, ξέρω εγώ, 5 αφού προκληθήκαμε κτλ. Και φάγαμε 90.000 ευρώ πρόστιμο. Έβαλα 3 τροχόστα έξω από το γήπεδο, η Λέσχη έκανε επανάσταση και μαζέψαμε 90.000 για να πληρώσουμε το πρόστιμο. Δεν ξέρω, δεν λέω να κάνω μέρανο. Δεν λέω τίποτα. Λέω απλά ότι αυτοί που έχουν την ευθύνη σήμερα και είναι ο ΑΣΥΓΜΑ από τη δικιά του μεριά και η Λέσχη το ΔΣΥΓΜΑ, γιατί δεν νομίζουν ότι είναι διακοσμητικά στοιχεία, έχουν ευθύνες. Και σου πω ότι στην ΑΕΚ για την εκαθάριση εταιρεία και για τις ποινικές αστικές ευθύνες που προκύπτουν τώρα και τα δικαστήρια που θα έχουν ο Αδαμίδης, ο Δημητρέλος, ο Θανόπλος και όλοι αυτοί, δεν με τις ενδιαφέρει, κλήθηκαν και οι μέτοχοι. Τώρα, θα γλιτώσουν, δεν θα γλιτώσουν, θα πληρώσουν, δεν θα πληρώσουν. Γιατί οι υποτσαλτήρε στο ραδιόφωνο το μεσημέρι δεν ξέρουμε αν θα πληρώσουν. Μην δικάζει, Χρυσανθέ. Μην δικάζει κανένα. Μην βγάζετε αποτελέσματα. Μην βγάζετε πιο μπροστά αποφάσει. Μην βγάζετε. Δεν είστε δικαστέ.
θα κρίνουν οι δικαστές αν έχουν ευθύνη. Οι μέτοχοι δεν έχουν. Επειδή για μένα έχουν και έχουν ηθικά απέναντι στον κόσμο μεγάλη ευθύνη και δεν ασχολείται καν σοβαρά με το θέμα. Ήδη οι δύο δόσεις δεν πληρωθήκανε. Ήδη η ρύθμιση κινδυνεύει να χαθεί. Αν δεν έχει χαθεί ήδη. Πρέπει λοιπόν επιγόντως, σου λέω, επιγόντως, σήμερα 19 του μηνός, 20 πόσο είναι, 20. Μέχρι τις 30 θα έχουν διευθετηθεί αυτές οι 17.000 ευρώ. Τον επόμενο μήνα ξανά 17, τον επόμενο μήνα ξανά 17. Είπες τελευταία δόση ήταν τον Αύγουστο. Όχι, όχι. Έχουμε ακόμα πολλές δόσεις. 750 χιλιάρικα είναι. Όχι, όχι. Τελευταία δόση που πληρώθηκε. Ναι, που πληρώθηκε τον Αύγουστο. Επιγόντως λοιπόν να πληρωθεί αυτό το νούμερο, γιατί αν αναγεννηθούν, αυτό αναβιώσουν. Ποιος πρέπει να το πληρώσει. Ο Άρης. Ποιος Άρης. Η ΠΑΕ Άρης. Υπάρχει μια χαρά. Ως φυσικό και νομικό πρόσωπο υφίσταται. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήρανε κάποιοι άνθρωποι την απόφαση για να γίνει καθάριση ότι έχει γίνει, ούτε έχει ξαναξεκινήσει. Το ΑΦΗΜΗ είναι ενεργό στην εφορία, το ΑΦΗΜΗ είναι ενεργό στο ΙΚΑ, το ΑΦΗΜΗ είναι ενεργό στο ΓΕΜΗ, το ΑΦΗΜΗ είναι ενεργό στο Υπουργείο Εμπορίου, το ΑΦΗΜΗ είναι ενεργό στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, το ΑΦΗΜΗ είναι ενεργό παντού. Λογιστήριο υπάρχει, ταμείο υπάρχει, ταμεία υπάρχει, υποχρεώσει υπάρχουν. Δεν έχει κλείσει εταιρεία. Ποιες υποχρεώσεις, πού, τι υπάρχει. Προς τρίτους, προς δημόσιο, προς κοινόχρηστα, προς ΔΕΗ, προς ό,τι θέλεις. Προς ό,τι θέλεις. Αλλά άρα δεν έχει κλείσει τίποτα ακόμα. Θα κλείσει το καλοκαίρι. Θα δημιουργήσουμε νέα εταιρεία. Όταν θα γίνει αυτό, πες ότι έχασες και 100 χιλιάρικα έναντι του συνόλου. Αλλά δεν διακινδυνεύεις και δεν ρισκάρεις να αναβιώσουν και άλλα χρέη τα οποία δεν θα μπορείς να τα πληρώσεις. Θα πεις ζητώ συγγνώμη, φεύγω. Ό,τι έκανε η Δίκης Παπαγεωργίου το καλοκαίρι με τον Όμηρο, τον Φωτιάδη και τους υπόλοιπους, αποφασίσαν να πάει η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μετά από ένα μήνα λέει: σηκώνουν τα χέρια ψηλά, λέει, δεν μπορούμε, φεύγουμε. Ήρθε η άλλη διοίκηση του ΑΣ, ξανά ήρθε η άλλη διοίκηση του ΑΣ. Ναι, αλλά αυτή που έφυγε το καλοκαίρι, που έκανε αυτή την απόφαση να δηλώσει την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, έχει ευθύνη που τη δήλωσε στη ΓΑΜΑ. Φεύγω, τι φεύγω, και εγώ φεύγω. Και. Ναι. Πού πας. Οι ευθύνες υπάρχουν. Άρα, όλοι αυτοί, όσοι διατελέσανε πρόεδροι, διοικητικά συμβούλια κτλ., όσοι Αριανοί έχουν την κάψα, τη δίψα να συνεχίσουν να βλέπουν Άρη, τα παιδιά σου να είναι Άρης, να υπάρχει ο Άρης, να μεγαλουργήσει κάποια στιγμή τέλος πάντων ο Άρης, αν βρεθεί κάποιος χριστιανός, μουσουλμάνος, εσκιμός και όλο που θα έρθει να μας πάρει, θα πρέπει να υπάρχει Άρης. Και θα πρέπει να υπάρχει Άρης στη Σούπερ Λίγκα και στην Ευρώπη, όχι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Άρα λοιπόν πρέπει να πληρωθεί όμορφα ανού η ρύθμιση, να μην χαθεί επουδενή σαν τα μάτια μας, σαν κόρη οφθαλμού. Πρέπει να το κάνουμε καραμέλα, πρέπει να το πιπηλήσουμε παντού, πρέπει να το συνειδητοποιήσουν οι πάντες, για να υπάρχει το ενδεχόμενο, αν δεν δημιουργηθεί νέα ΠΑΕ, που δεν υπογράφει κάποιος σήμερα, αν έρθει κάποιος και μου δώσει χαρτί ότι ο Άρης θα δημιουργήσει 1000% νέα εταιρεία, να μην πληρωθεί ορφανός. Το δηλώνω. Να μην πληρωθεί ορφανός. Ορφανός να παρακουρευτεί η ρύθμιση του ορφανού. Αλλά θα μου δώσει κάποιος χαρτί ότι ο Άρης το καλοκαίρι το επόμενο θα δημιουργήσει νέα εταιρεία από τον ΑΣ, που είναι το ιδρυτικό σωματείο. Και τότε εγώ δεν θα πω ξανά τίποτα για τον Ομορφανό. Να μην πληρωθεί ούτε ένα ευρώ. Αλλά όπως εγώ πλήρωνα μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012 250.000 το μήνα και ο Άρης ήταν τακτοποιημένος οικονομικά και φορολογικά. Το μήνα. 250.000 ευρώ. Ναι. Πλήρωνε πάει Άρης. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012 250.000 ευρώ. Σου φαίνεται εξωφρενικό το νούμερο σήμερα. Μεγάλο, αλλά αυτό το νούμερο πλήρωνε πάει Άρης. Εάντι του δημοσίου. Εσείς γιατί δεν τα παγώσατε. Γιατί δεν γινότανε. Ως ρετή διοίκηση δεν μπορείς να το παγώσεις. Α. Τα αναλαμβάνεις και τα πληρώνεις. Έτσι λοιπόν, να πληρωθεί το νόμος ορφανού, να υπάρχει η προοπτική του συλλόγου, γιατί όταν μιλάμε και με το εξωτερικό, δεν μπορούμε να τους πούμε ότι ξέρετε κάτι. Σήμερα έχουμε 10 εκατομμύρια, αλλά αν δεν πληρώσουμε το νόμο ορφανό, θα γίνουν 15 και μετά θα γίνουν 25. Δεν θα μας πάρει κανένα σοβαρά, δεν θα έρθει ποτέ κανένας. Τη μία ελπίδα που έχουμε, θα την κάψουμε και αυτήν, αν υπάρχει τέτοια ελπίδα, που για μένα υπάρχει. Αλλά παρόλα αυτά, για να πείσεις κάποιον σοβαρό, επαναλαμβάνω, ξέρω να ψάχνουμε κανέναν έμπορο ναρκωτικών ή όπλων που για μένα δεν με ενδιαφέρει, μακριά από μένα. Ναι, μακριά από μένα. Ναι. Θέλω ο Άρης με άσπρα, κατάλευκα, ολόλευκα χρήματα να επενδύσει και ο επενδυτής θα πάρει κέρδος. Θα πάρει κέρδος μόνο από πολλούς ποδοσφαιριστών. Και για να το ολοκληρώσω και αυτό, και μετά πες ό,τι θες. Ο Άκη Βάτσκι λοιπόν στην ομιλία την κεντρική στη Ντόρτμουντ, παρακολουθώ το YouTube τους και το βλέπω στενά, λέει στην κεντρική ομιλία κάτω από 2.500 μετόχους ότι η Ντόρτμουντ το 7 είχε 120 εκατομμύρια χρέη και το 13 έκλεισε με 54 εκατομμύρια κέρδη και 330 εκατομμύρια τζίρο.
Αυτό το πέτυχε από συμμετοχές στα ευρωπαϊκά κύπελλα και από πωλήσεις ποδοσφαιριστών. Άρα σου λέει τη λύση. Θα συμμετέχεις στην Ευρώπη και θα πουλάς παίκτες. Αυτό πρέπει λοιπόν ο Άρης να κάνει. Αν λοιπόν βρεις έναν υγιό σκεπτόμενο. Ήταν 120 μέσα, είναι συν 50. 4. Συν 54. Μέσα σε 7 χρόνια. Τι λέει, ρε, φίλε. Ρεφάραν 120. Ναι, αλλά αυτοί έχουν και 80.000 κόσμους σε κάθε. Δεν κατάλαβες. Το 7 παίξαν τριπλό μπαράζ. Τριπλό μπαράζ για να σωθούν, να μην πέσουν στη Β. Τριπλό! Σωθήκανε. Πήρανε δάνεια. Βάλανε οικονομοτεχνικούς μέσα. Βάλανε τι βάλανε. Πήρανε μια γενναία απόφαση. Δεν θα ξαναδημιουργήσουμε ούτε ένα ευρώ χρέος. Άσχετα αν παίρνουμε πρωταθλήματα ή δεν παίρνουμε και δεν μας ενδιαφέρει τι ζητάει ο κόσμος. Εμείς δεν θα δημιουργούμε ένα ευρώ χρέος καινούριο. Ο κόσμος το κατάλαβε, το συνειδητοποίησε. Έκανε υπομονή, αλλά έκανε υπομονή σε ένα σενάριο. Ο δικός μας ο κόσμος είναι πλήρως απογοητευμένος από το οτιδήποτε παραγωγικό υπάρχει, πλήρως απογοητευμένος από οποιοδήποτε σενάριο υπάρχει. Δεν υπάρχει Ελλάδα, δεν υπάρχει τίποτα ορθολογικό που να γίνεται αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Πώς περιμένεις δηλαδή να, ούτε να εξυγιανθείς, ούτε να αναστήσεις το, να ανορθώσεις το ανάστημά σου. Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Με φυλάκια, με θέλω. Και εγώ θέλω. Εγώ θέλω να πάω να παίξω με τη Manchester City και να την κερδίσω και να πάω στην Αθλέτικο για να την ξανακερδίσω. Πώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο μια επιτυχή φανέλα. Υπάρχει 100 χρόνια ιστορία συλλόγου που κινδυνεύει με αφανισμό. Και στο λέω αυτό γιατί έχω επίγνωση των μεγεθών των οικονομικών. Δυστυχώς είμαι από τους λίγους που ξέρουν 5, 7 άτομα, 10, ξέρουν πραγματικά τι γίνεται από μέσα. Και γι' αυτό το λόγο είχα πάρει και την απόφαση τα τελευταία 2 χρόνια να μιλάω. Για να ακουστεί κάποια φωνή, κάτι, κάποιος, να καταλάβει κάποιος κάτι, μπας και ακούσει κάποιος και πήρε εσύ, αυτός κάτι λέει, να τον χρησιμοποιήσουμε για κλητήρα. Δεν με ενδιαφέρουν οι θέσεις, δεν με ενδιαφέρει. Προσεύχομαι, ειλικρινά σου μιλάω, και στα Γιώργος που πήγα, προσεύχομαι να βρει άλλο στη λύση. Να μην ξαναμπλακώ ποτέ. Σήμερα είναι η πρώτη φορά, έχω τρίτη γυμνασίου παιδί, και σήμερα είναι η πρώτη φορά που πήγα στο σχολείο του παιδιού μου να ενημερωθώ για την πρόοδό του. Πρώτη φορά! Τρίτη γυμνασίου πήγε. Και το χάρηκα. Θέλω να πάω ξανά στη θηρατρία και να βλέπω τον Άρη να κερδίζει την Αθλητικό Μαδρίτη. Δεν με ενδιαφέρουν τα διοικητικά. Πώς τα ποτέ. Ποτέ. Δεν με ενδιαφέραν και ποτέ. Δεν τα διεκδίκησα. Πήρα την υπογραφή μόνο και μόνο γιατί δεν υπήρχε άλλος. Φιλότιμο θες, βλακεία θες, όπως θες, πες το. Γι' αυτό την πήρα την υπογραφή. Βλακεία το λέω. Πες το βλακεία. Εντάξει, εγώ δεν το λέω βλακεία. Δεν μετάνιωσα ποτέ. Γιατί τότε στήριξα την ομάδα μου. Και γιατί τότε ήταν κάποιοι άλλοι από πίσω και λένε μη μασάς, μπες. Εμείς θα σε βοηθήσουμε, θα σε στηρίξουμε, θα είμαστε δίπλα σου. Ρε παιδιά, είναι δύσκολο το καράβι, 15 εκατομμύρια χρέη. Μη μασάτε, μπείτε μέσα, κάντε. Και πού πήγαν αυτοί? Φύγαν όλοι και ήρθαν οι επόμενοι να μας πούνε ότι είμαστε Τάνας Γη. Λέει ένας φίλος τώρα. Καταρχάς να πω όποιος. Ξέρεις τι ώρα πήγαμε, 2 παρά. Ναι, μέχρι τώρα. Δηλαδή, 2,5 ώρες. Μπουγάτσα έχει εδώ κάτω. Έχει ακριβώς την γωνία απέναντι. 7 η ώρα θα πάμε και στα δικαστήρια. Ναι, είναι δικαστήριο αύριο. Πάλι δικαστήριο. Ναι. Λέει ο φίλος ο Πέτρος, είναι ένας Αργιανός από την Κρήτη. Όποιος θέλει βασικά και θέλει να ρωτήσει κάτι, αν δεν έχει μείνει, αν δεν τον έχει καλύψει με αυτά που είπε εδώ και 2,5 ώρες, που λέει μάλλον συνεχώς ο Αντώνης ο Ζαμπέτας, στο 287 και 38 μπορεί να πάρει τηλέφωνο τώρα. Ανοίξουμε και τις γραμμές ταυτόχρονα. Αν έχει μείνει κάποιος και αν δεν έχει καλυφθεί. Γιατί 2,5 ώρες τα είπε όλα. Αν μπορείς, λέει ο φίλος ο Πέτρος, ένας Αργιανός από την Κρήτη, ρώτησε τα χρόνια που διετέλεσε, λέει, διευθύνων σύμβουλος, δεν είχε έσοδα από το γήπεδο και από την μπουτίκ η ομάδα. Πώς κατάφερε η μπουτίκ να χρωστάει τόσα χρήματα στη θητεία τους με τον Αθανασιάδη? Η Λέσχη θα έπρεπε να τους ενισχύει και εκεί δεν αποτύχανε, λέει, στην διαχείριση. Θα τον ενημερώσω λοιπόν τον Πέτρο από την Κρήτη, ήρωας και αυτός στην Κρήτη, ήταν Αργιάνος. Θα τον ενημερώσω λοιπόν ότι όταν αναλάβαμε την Άρης εμπορική, είχε στην μπουτίκ 5.000 φανέλες, οι οποίες ήταν της Reebok. Είχε λήξει η χορηγική σύμβαση με τη Reebok. Και αυτές τις 5.000 φανέλες μαζί με άλλο ένα στόκ περίπου 600.000 ευρώ, το οποίο το χρωστούσε η Άρης εμπορική, και μαζί με περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ επιταγές, αναλάβαμε την εμπορική με γύρω στα 30 άτομα προσωπικό. Τι κάνανε αυτοί, με ρωτάς? Η εμπορική κατέληξε κάποια στιγμή να έχει 8 άτομα, 9, από τα 30 τόσα, γιατί δεν χρειαζόντουσαν τα 30 τόσα, χρειαζόντουσαν τα 9 μόνο. Καταρθώσαμε και να την φέρουμε ως ένα βαθμό σε
σε μια ικανοποιητική λειτουργία. Βοήθησε φυσικά και πάρα πολύ το αγωνιστικό κομμάτι από τα έσοδα που λέει ο άνθρωπος. Γιατί είχε έσοδα από την μπουτίκα όταν έπαιξε στην Ευρώπη. Είχε έσοδα γιατί η ομάδα πήγαινε καλά στον τελικό. Φουλήθηκαν φανέλες. Αλλά το 9 που αναλάβαμε, δώσαμε σε κάθε διαρκέ, αν θυμάται, αν είχε πάρει, ή τέλος πάντων το θυμάται, δώρο και μια φανέλα. Την οποία φανέλα κανονικά η ομάδα την πουλάει 50-60 ευρώ. Εμείς δώσαμε δωρεάν, γιατί δεν ξέραμε τι κάνουμε. 5.000 φανέλες, το καταλαβαίνεις. Μπήκαμε στην αποθήκη μέσα και πάθαμε σοκ. Συν το ότι η εμπορική, να του υπενθυμίσω ότι δούλευε στο παλιό mobile επί της Παπαναστασίου στο Ισόγειο. Έγινε μια επένδυση από την τεχνική εταιρεία του Αθανασία, η οποία δεν χρεώθηκε στην Άρης εμπορική. Ναι. Στο υπόγειο της θύρας 2, το οποίο ήταν για πει, ξέρεις τα πει για πει, για πει. Είχε κάτω... Να με συγχωρέσει τώρα ο Στέργιος ο Αθανασιάς, ο αδερφός του που έκανε τα έργα, 16-19 κοντέινερ σκουπίδια, τα οποία αποκομιδήθηκαν, χτίστηκε ένα φοβερό κατάστημα κάτω, κατά αποδοχή και κατά ομολογία όλων. Αυτό λοιπόν η επένδυση έγινε, άρα εξηγιάθηκε η Άρης εμπορική και μην διαβάζει τα νούμερα ο αδερφός περί 2 εκατομμύριων χρεών, γιατί τα χρέη της εμπορικής είναι 400.000. Κράτα το απόλυμα, αν θες να πεις κάτι άλλο, να ακούσουμε ένα φίλο να μην περιμένει στη γραμμή. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο, πρώτα απ' όλα σε σένα. Κύριε Ζαμπέτα, με ακούτε? Καλημέρα. Καλημέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μιλήσατε πριν για ένα φάκελο του Άρη, αν δεν κάνω λάθος, που ψάχνατε μέσω κάποια διευθύνσης γραφεία για να επενδυτεύσετε για τον Άρη. Κάνω λάθος ή όχι? Όχι, δεν κάνετε λάθος. Αυτός ο φάκελος υπάρχει? Τον έχω κάνει εγώ. Μάλλον μου τον έκανε ένας Έλληνας, ο οποίος ζει στην Ελβετία. Δεν είναι Άρης. Δουλεύει σε μια διεθνή εταιρεία. Γιατί εγώ είμαι καλός στο να του πω το πλάνο, αλλά το να το αποτυπώσω σε φάκελο... Αυτό θέλει να γίνει από επαγγελματία, όχι από εσάς, ούτε από εμένα. Φυσικά, και έγινε από επαγγελματία. Ο άνθρωπος δουλεύει σε διεθνή εταιρεία στην Ελβετία. Έγινε λοιπόν ο φάκελος από αυτόν. Του έδωσα εγώ τα στοιχεία τα οικονομικά, του έδωσα στατιστικά εισιτηρίων αγώνων, του έδωσα στατιστικά εμπορικότητας, του έδωσα στατιστικά γιατί ο Άρης είχε από τη μέτρο ανάλυσης μια εταιρεία το 8, το 7 ή το 8 υπήρχε μια τέτοια μελέτη την οποία προσαρμόσαμε στα δεδομένα της εποχής της σημερινής. Τα ανέλησε αυτά τα στοιχεία ο άνθρωπος, δημιουργήθηκε ένα πολύ χοντρό booklet το οποίο το έχω σε PowerPoint. Δεν νομίζω ότι είναι όπως κάναμε το λάθος να δημοσιοποιήσουμε το διαχειριστικό πόρισμα της Νέξα στο ίντερνετ, να το βγάλουμε και να το διατυμπανίσουμε, αλλά μαθαίνω. Το διαχειριστικό πόρισμα της Νέξα που λέτε εσείς για μένα δεν μου λέει προσωπικά τίποτα. Άλλο αυτό, όχι. Και όχι, για όχι, μένα όχι. Ήταν η καταστροφή του Άρη. Φυσικά, όχι, άλλο λέω. Τη δημοσιοποίηση. Γιατί ασχολήθηκε ο περισσότερος κόσμος με τίποτα εκείνη την εποχή με το πόρισμα, αντί να ασχοληθούμε με την ομάδα και να πιέσουμε καταστάσεις. Δεν θα αναφέρουμε σε εσάς. Ναι, ναι, που μιλάμε για τον κόσμο του Άρη. Όχι, θέλω να πω ότι η δημοσιοποίηση του πλάνου, αυτού του booklet που έγινε από αυτόν τον άνθρωπο που σας είπα στην Ελβετία, δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Το έχω, άμα θέλετε κάποια στιγμή να σας το δείξω. Δεν είναι το θέμα και... να μας το δείξετε. Ναι, δεν, υπάρχει. Εγώ δεν αναφέρω. Όχι, υπάρχει. Γιατί όταν αυτό, εγώ σου γυρίσει... Αν μπορεί να το πάρει κάποιος από τον ερασιτέχνη πλέον, γιατί δεν υπάρχει ΠΑΕ, από τον ερασιτέχνη και να μπορέσει να το δώσει σε κάποια εταιρεία στο εξωτερικό. Mm-hmm. Για να μπορέσει να βρεθεί ένας χρηματοδότης, ένας επενδυτής που λέμε για τον Άρη. Μπράβο. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι πρώτον η εκαθάριση της ΠΑΕ. Ναι. Γι' αυτό πήγαμε και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σας είπα και κάτι όμως πριν, αν το πιάσατε, ότι η νομοθεσία στην Ελλάδα δεν είναι ξεκάθαρη, είναι ερμηνεία των νομικών οι οποίοι λένε ότι μπορεί το ιδρυτικό σωματείο να στήσει μια νέα εταιρεία. Δεν μας το δίνει κάποιος εγγράφος αυτό ότι ναι θα γίνει, ώστε άμα δεν γίνει να το κυνηγάμε. Δεν το δίνει κανένας. Δεν μπορεί να σου δώσει κανένας. Α, μπράβο, αφού λοιπόν δεν μπορεί, κρατάμε και μια πισινή λοιπόν και λέμε ότι αν δεν γίνει και θα πρέπει αναγκαστικά να αναβιώσει η παλιά εταιρεία, θα πρέπει λοιπόν να πληρώνει τουλάχιστον τον νόμο ορφανού για να μην καταστραφεί τελείως. Γιατί μετά θα έρθουν και θα σου πούνε αδερφέ. Ότι ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε, δεν έχουμε λεφτά, θα πάμε σε άλλο αφημί. Και επειδή θα έχει το μαχαίρι στο λαιμό, πάλι θα μαλώνουμε μεταξύ μας, γιατί αν θα πρέπει να μείνουμε στη ΓΑΜΑ για άλλο ένα χρόνο ή 10 χρόνια, τι θα ορίζει ο νόμος. Θα πρέπει να κινηθούν, στον ερασιτέχνη θα πρέπει να κινηθούν
τάχιστα έτσι. Στο θέμα, έτσι. Αυτό που λέγεται καθάριση στα αέρια. Όχι, στο θέμα επενδυτή πρέπει. Γιατί όχι, σας λέω και... άμενο. Όχι, πάτε λάθος πάλι, ζητώ συγγνώμη. Λέτε για εκαθάριση. Σας είπα πριν από λίγο ότι και η εκαθάριση να γίνει, δεν σημαίνει αυτό ότι είναι το απόλυτο επιχείρημα για τη δημιουργία της νέας εταιρείας. Καταλάβατε. Αυτά είναι ένα πράγμα το οποίο... Εντάξει, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι καθαρά θέμα νομικών. Ναι, αλλά σας λέω ότι κανένας νομικός σήμερα δεν μας δίνει ένα χαρτί τον οποίο να λέει ναι ρε φίλε, με την νομοθεσία σήμερα, αν δεν αλλάξει, κάνεις νέα εταιρεία. Δεν μας δίνει κανένας το χαρτί. Μας λένε ότι θα γίνει γιατί το έκανε η Λάρισα, το έκανε ο Αγροτικός Αστέρας, ο Μακεδονικός. Δεν μας δίνει όμως ένα χαρτί να μας πει. Ότι... Ναι, δεν είναι δεδικασμένο γιατί η Λάρισα παίζει με την υποσύσταση, η ΠΑΕ. Δεν έχει ιδρυθεί ακόμα νέα ΠΑΕ στη Λάρισα. Βάλτε σε εισαγωγικά αυτό. Και η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Το Αγροτικό Αστέρα είναι διαφορετική, του Μακεδονικού είναι διαφορετική, του Άρη είναι διαφορετική. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει. Να κρατήσουμε μια πισινή, αυτό θα πρέπει. Εννοείται ότι στα πάντα κρατάμε μια πισινή. Ναι, άρα ας την εκαθάριση. Σαν Αριανός έχω μάθει, ακόμα και σε εσάς τον ίδιο, πάνε να κρατάω μια πισινή. Σωστά. Κανένας δεν υπάρχει πλέον στον Άρη που να μην κρατήσω μια πισινή. Σωστά. Καλά γιατί έχουμε καεί έτσι. Από όλους εσάς που βρεθήκατε στο τιμόνι της ΠΑΕ Άρης τότε. Δεν αναφέρομαι σε εσάς μόνο συγκεκριμένα, αναφέρομαι σε όλους αυτούς που έχουν βρεθεί στο τιμόνι της ΠΑΕ Άρης και στην ουσία το μόνο που κάνατε να ακούσετε και κάτι διαφορετικό, χωρίς μπινιλίκια, χωρίς τίποτα. Συμφωνώ. Το μόνο που κάνατε για μένα προσωπικά είναι ένα μεγάλο κακό σε αυτήν την ομάδα. Γιατί κύριε. Πουλήσατε, δεν μιλάω μόνο για εσάς συγκεκριμένα. Αναφέρομαι. Για μιλάτε, θέλω να μιλήσετε γιατί εγώ ανέλαβα την ομάδα με 17 εκατομμύρια το 9 και σήμερα έχω 15 εκατομμύρια. Ή 15 με το 9 αν θέλεις και σήμερα πάλι 15. Και πήγαμε την ομάδα στο τελικό του ΆΚΑ, πήγαμε στο τελικό του ΆΚΑ, πήγαμε στην Ευρώπη και απλά ήρθε η οικονομική καταστροφή στη χώρα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή ήρθε αυτή η οικονομική καταστροφή που ήρθε λοιπόν στη χώρα. Ήταν προβλέψιμη. Διαφαινόταν από τις υπόλοιπες χώρες γιατί υπήρχε πάντα, ακούγαμε πάντα πριν έρθει ακόμα στην Ελλάδα, αυτό εδώ πέρα, ότι υπάρχει οικονομικό κράχ. Ο πρώτος που το είπα είμαι. Και το περιμέναμε. Ο πρώτος που αλλά το είπα, δεν είχατε φροντίσει εσείς, σαν διοίκηση, να θωρακίσετε την ομάδα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Είναι αυτό εφικτό, ξέρεις τι απλό είναι αυτό που λες. Συγγνώμη για τον Ενικό. Και όχι, χρησιμοποίησε τον κι εσύ. Πόσο εύκολο είναι αυτό το οποίο λες να προβλέψετε τη θωράκιση της ομάδος. Τι είναι αυτό το πράγμα, για εξήγησέ μου το πρακτικά. Όταν στείνεις μια ομάδα. Περίμενε λίγο. Όταν στείνεις μια ομάδα τον Ιούνιο, δηλαδή κάνεις μεταγραφές, κάνεις προϋπολογισμό εσόδων, εξόδων και έρχεται τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ο ΟΠΑΠ να σου πει ξέρεις κάτι. Από αυτά τα έσοδα που εσύ προβλέπεις ότι θα πάρεις, δεν θα τα πάρεις. Γιατί ρε φίλε, γιατί δεν ανανεώνω τη σύμβαση χορηγίας εγώ στην Super League. Άρα η Super League δεν της φτάνουν τα λεφτά για τα λειτουργικά της και κόβει από όλες τις ομάδες αυτά τα λεφτά. Οι άλλες ομάδες έχουν ιδιοκτήτη, ο οποίος ιδιοκτήτης πήγε και τα βάλε τα λεφτά από την τσέπη του. Εμείς από πού βάλαμε τα 3 εκατομμύρια, έχοντας ιδιοκτήτη τη Λέσχη και τον ΑΣΥΓΜΑ. Ωραία, τότε μπορώ να σου απαντήσω διαφορετικά. Ότι θα μπορούσατε να βγείτε τότε στον κόσμο και να μιλήσετε με τέτοιο τρόπο, γιατί ο κόσμος του Άρη από τότε και πάντα ζητούσε κάποιους ανθρώπους. Έναν άνθρωπο να βγει να του πει, ξέρεις κάτι, χρωστάμε 15 δραχμές, εγώ αυτή τη στιγμή έχουμε επενδύσει στην ομάδα του Άρη 14 δραχμές με ένα τεράστιο ρίσκο, θέλουμε και τη βοήθεια και τη συμπαράσταση του κόσμου. Την έδωσε ο κόσμος. Τι άλλο και να υπάρχει ξεκάθαρο πράγμα. Όπως αυτή τη στιγμή, το ίδιο ζητάμε και από τον Γαλανό αυτή τη στιγμή, να βγει να μας πει τι γίνεται με τη... Τι γίνεται, π.χ. με την καθάριση των χρεών, κάποιες κινήσεις. Ναι. Γιατί πλέον ζητάμε πλέον τη διαφάνεια. Δηλαδή, να σου πω λίγο κάτι, σου ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη που σου διακόπτω. Ένα λεπτάκι. Θα συνεχίσεις. Σου ζητώ συγγνώμη. Λες ότι ζητάμε τη διαφάνεια. Το 2010 βγήκα και είπα στο λαό του Άρη ότι έρχεται παγόβουνο και ότι πρέπει να κατεβάσουμε τα νούμερα. Και στην είπαν γραφικό. Το 2012 σου είπα να μην έρθει ο Κόκε. Γιατί έφυγε τότε ο Γιάκοπ και θέλαμε center for, να πάρουμε αδειοδότηση. Γελούσε η μισή Θεσσαλονίκη, ναι ή όχι.
Άρα τον Αριανό να σου πω λίγο κάτι. Και με το δίκαιο του ο φίλαθλος, δεν είναι δουλειά του να ρυθμίζει τα χρέη της, τα έσοδα κτλ. Τον ενδιαφέρει να παίρνει πρωτάθλημα κύπελλο και να παίζει Ευρώπη. Άρα, μπράβο. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο λες ότι ζητάς τη διαφάνεια, γιατί τη ζητάς σήμερα. Τη ζητάς σήμερα. Σου ζητώ συγγνώμη και θα σε αφήσω μετά να μιλήσεις. Τη ζητάς τη διαφάνεια σήμερα που έχει καταστραφεί το σύμπαν. Δεν ζητάω σήμερα. Τότε όταν, την είπα, όταν την είπα στην απολογιστική μου συνέντευξη του 11 ότι τα χρέη του Άρη είναι 15 εκατομμύρια, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Κανένα δεν ενδιαφέρε. Δεν είδα να υδρώνει κανένα ταυτί. Στη συνέλευση ερχόντουσαν να μάθουν τις μεταγραφές. Δεν ήρθε κανένας να πει εσύ, είπε στην απολογιστική συνέντευξη πριν τις εκλογές του 11 ότι έχουμε 15 εκατομμύρια χρέη. Τι κάνετε εκεί με τα χρέη? Δεν είδα κανένα να το πει. Ίσα-ίσα όταν πήγαινα στη συνέλευση στο Βελίδιο, μου λέγαν ποιον παίκτη κλείσαμε, ποιον παίκτη θα πάρουμε, πότε θα έρθει αυτός, πότε θα έρθει ο άλλος. Καταλαβες. Μη φύγει ο Κόχε, μη φύγει ο Βιτόλο. Ρε εσύ το Βιτόλο θέλει 800.000, όχι να το κρατήσει, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό έλεγαν. Δεν τον ενδιαφέραν τα χρέη. Κατάλαβες ότι αυτό το οποίο λες σήμερα εσύ, αυτό που το λες εσύ σήμερα και το λέει όλος ο κόσμος, είναι γιατί έχετε καταλάβει όλοι ότι ο Άρης καταστράφηκε. Ναι, αλλά καταστράφηκε από αυτές τις λογικές. Ναι, εγώ όμως έρχομαι τώρα να ρωτήσω όμως το εξής. Σαν αδαής που είμαι σε αυτά τα διοικητικά, έρχομαι να ρωτήσω εξής. Πώς είναι δυνατόν να βγαίνει ο χι-ψι, ο μέγα ποδοσφαιριστής και να λέει ότι ξέρεις κάτι, σε μένα λέγανε ότι παίρνω τόσα και στην ουσία δεν έπαιρνα τόσα. Ποιος το λέει αυτό? Ποιος είναι αυτός, να τον πάμε τώρα στον εισαγγελέα. Όλοι έχουν πάρει συμβόλαια και όλοι έχουν πάρει τα λεφτά τους από τα εξτρέ. Η Νέξια στο διαχειριστικό της πόρισμα δεν βρήκε πουθενά επεξαίρεση ενός ευρώ στο ταμείο. Ούτε ένα ευρώ. Διάβασε τις 212 σελίδες και πες μου αν υπάρχει πουθενά επεξαίρεση ταμείο. Δεν μιλάω για τη δικιά σας διοίκηση. Μα για όλες τις διοίκησεις. Γιατί η Νέξια έκανε πόρισμα από το 4 στο 12. Πού υπάρχει στο πόρισμα η λέξη επεξαίρεση? Εγώ δεν υπάρχει να πουθενά. Και το εξής. Που αναφερθήκατε σε ένα όνομα, το Σέρχιο Κόκκε. Okay. Ωραία. Το Σέρχιο Κόκκε, αν ζητούσατε εσείς από τον κόσμο να τον πείσει, θα καθόταν ο Σέρχιο Κόκκε και με λιγότερα χρήματα ή όχι? Πότε? Εκείνη την εποχή. Ποια είναι η εποχή? Ο Σέρχιο Κόκκε ήρθε στα γραφεία, αδερφέ, πριν παίξουμε το τελευταίο μας παιχνίδι και το τελευταίο μας χαρτί για να βγούμε Ευρώπη στην Ξάνθη. Αν ναι. Θυμάσαι, παίζαμε Σάββατο και την Τετάρτη ήρθε και λέει ότι η μεταγραφική περίοδος στην Αμερική κλείνει αύριο και εγώ πρέπει να φύγω. Αφήστε με να φύγω. Και έφτασε στο σημείο να αναγκαστεί το πριν μεταγραφής που θα του δίνανε στην Αμερική το 1 εκατομμύριο να δώσει 750.000 στον Άρη. Απλά και μόνο για να φύγει. Δεν πήγαν ποτέ στον Άρη. Ναι, γιατί δεν πλήρωσε τις επιταγές ο αδερφός του που ήταν εκδότης. Ναι, οποίες... όχι, απλά λέω λεφτά που δεν μπήκαν ποτέ στον Άρη. Φυσικά. Αλλά γλίτωσε ο Άρης το υπόλοιπο του συμβολαίου του, γλίτωσε ο Άρης το υπόλοιπο της εφορίας του και είχε και έχει την προσδοκία από τις επόμενες ομάδες. Γιατί θα σου πω ότι ο Άρης πληρώνει για το Σέρχιο, πλήρωνε τέλος πάντων για το Σέρχιο Κόκκε, ρύθμιση στο γαλλικό δημόσιο. Τη φορτώθηκε ο Άρης. Άρα θα μπορούσαμε και εμείς να απαιτήσουμε από την επόμενη ομάδα του στην Ινδία που παίζει τώρα να πληρώνει τον Άρη. Δεν το έχει κάνει κανένας από τις διοικήσεις. Και ίσα ίσα θα απολέσουμε αυτά τα έσοδα αν η εταιρεία εξαφανιστεί. Άρα λοιπόν, πότε να ερχόταν με λιγότερα χρήματα ο Κόκκε? Το 12, τον Ιανουάριο, στον Ατρόμητο, στο ξενοδοχείο, ξέρεις τι είπε? Δώστε μου τις επιταγές πίσω. 750.000. Και δώστε μου και 100.000 να παίξω. Άμα θέλει, βγει να πει ότι είναι διαφορετικά. Να του δώσω εγώ 750.000 ευρώ τις επιταγές, σύν 100.000 μετρητά, από τον Ιανουάριο μέχρι το καλοκαίρι του 12. Αυτό μου λες τώρα. Να του δώσω 850.000 για 6 μήνες. Δεν ήρθε ο Κόκκε να πει, ας επιταγές, θα δούμε τι θα τις κάνουμε. Δώστε μου και 50.000 ρε παιδί μου για να έχω να ζήσω, ξέρω εγώ, τα έξοδά μου τα λειτουργικά. Ναι. Και να παίξω. Δεν έγινε αυτό ποτέ, αδερφέ. Ποτέ. Ήμουν παρόν στις διαπραγματεύσεις και ήταν το σημείο που εγώ έθεσα βέτο. Και είπα τέλος. Τέλος, ρε παιδί μου, τέλος. Φτάνει. Άρα, δηλαδή, ο Κόκκε που έφυγε μας έκανε ένα μεγάλο καλό. Μας έκανε ένα καλό ότι δεν πληρώσαμε το υπόλοιπο συμβόλαιο. Μας έκανε ένα κακό. Το οποίο δεν στερηθήκαμε τις υπηρεσίες του στο τελευταίο παιχνίδι στην Ξάνθη και θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε την Ευρώπη. Δόξα τω Θεώ η ομάδα κέρδισε. Αλλά επειδή έχασε ο Παναθηναϊκός στο Βόλο, βγήκε ο Μπέος. Και στη συνέχεια, όταν ήρθε να ξανάρθει, γιατί μετάνιωσε, γιατί πήγε στην Αμερική, τα είδε σκούρα, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Δεν κρίνω τον Κόκκε. Μια χαρά παίχτη ήταν όσο έπαιζε στην ομάδα μας τον πρώτο χρόνο. Από εκεί και πέρα δεν έκανε την γενναία πράξη, όπως λες εσύ, να πει ότι εγώ έρχομαι τζάμπα να παίξω, παιδί μου, και θα δούμε τα γεμίσει επιταγές. Πες κάτι τελευταίο για να πάμε στον επόμενο. Εγώ απλά αυτό που ήθελα να πω και να κλείσω είναι το εξής, ότι ο κόσμος του Άρη μια ζωή πληρώνει. Συμφωνούμε. Ο κόσμος του Άρη είναι, επειδή μιλήσατε για τη θύρα 3 και στη θύρα 3 μετά από την κίτρινη κερκίδα βρέθηκα στη θύρα 3
και 42 που είμαι τώρα, είμαι ακόμα εκεί και δεν πρόκειται να αλλάξω τη θύρα. Στην ηλικία είμαστε. Και εγώ από εκεί, και εγώ εκεί μεγάλος. Και δεν πρόκειται να αλλάξω την κερκίδα εκεί πέρα, από εκεί πέρα. Έτσι. Λοιπόν, επειδή εμείς πληρώνουμε, εμείς απαιτούμε τον Άρη να τον δούμε να προχωράει. Να δούμε παίχτες που να μάχονται και οι παίχτες να είναι πληρωμένοι. Εμείς αυτό απαιτούμε. Θα πρέπει όμως να καταλάβεις ότι η Ελλάδα είναι κατεστραμμένη χώρα. Η Ελλάδα είναι κατεστραμμένη χώρα και οι περισσότεροι που έρχονται στο γήπεδο με το είναι κατεστραμμένοι γιατί εμείς ψηφίζουμε. Όπως δεν και είναι εμείς μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό δεν το δέχομαι. Αλλά τέλος πάντων, μην ανοίξουμε πολιτική συζήτηση. Με ενδιαφέρει ότι όλη η Ελλάδα, αναπτύχθηκε δανειακά. Αυτό που είπατε, αυτό που είπες πριν από λίγο. Ότι η Ελλάδα είναι καταχρεωμένη χώρα. Έτσι. Και εμείς μέσω της λέσχης ψηφίζαμε εσάς. Εμείς είπαμε τα χρέη, σου λέω. Το 2011 στην απολογιστική μου συνέντευξη σου είπα ότι έχουμε 15 εκατομμύρια χρέη. Η επόμενη ερώτηση από το δημοσιογράφο ήταν ποιος θα έρθει μεταγραφή μεθαύριο. Δεν τον ενδιέφερε τι τον υπαγωγή για χρέη. Το 10 σου μίλησα ως διευθύνων σύμβουλος και σου είπα στον Άρης FM, στον Γιάννη του Δασκάλου, ότι η ομάδα, τα οικονομικά της είναι σε τραγική κατάσταση και πάμε με μαθηματική ακρίβεια στο παγόβουνο. Δεν ωραία. Σε ενδιέφερε. Γιατί τότε, δεν όταν, σε ενδιέφερε όταν ο δημοσιογράφος, τότε. Γιατί τότε όταν ο δημοσιογράφος σε ρώτησε ποια είναι η μεταγραφή, δεν γύρισες να του πεις ξανά. Ότι ξέρεις κάτι, μη μου λες για μεταγραφή, αυτή τη στιγμή προέχει να σώσουμε το καράβι που λέγεται Άρης. Το είπα, πάρε το ηχητικό άμα θες το δώσω. Είπα και ότι οι μεταγραφές δεν πρέπει να γίνουν, πρέπει να πάρουμε αδειοδότηση. Είπα το 12 λοιπόν ότι πρέπει να πάρουμε αδειοδότηση, δεν πρέπει να πάρουμε παίκτες. Κύριε Δαμπέτα, καλό βράδυ από εμένα και να μπορέσει να μιλήσει και κάποιος άλλος. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Παρακαλώ. Καλησπέρα στη ζούγκλα. Καλησπέρα στον κύριο Ζαμπέτα. Καλώς τον. Καλησπέρα. Κύριε Ζαμπέτα, καταρχάς σέβομαι το πρόβλημα που έχετε το προσωπικό με όλα αυτά που έχουν γίνει στον Άρη. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά για μένα. Αν το καλοκαίρι του 2004 είχα πέσει σε κόμμα και ξυπνούσα σήμερα, θα καταλάβαινα ότι για όλα τα βινά του Άρη φταίει ο Σκόρδας. Όχι. Τόση ώρα σας ακούμε και παρένθεση. Όσο έχετε μιλήσει στο Λίμπερο τα τελευταία δύο χρόνια, στο Άρης FM δεν είχατε μιλήσει. Κλείνω την παρένθεση. Κάνεις λάθος. Γιατί εμείς τότε δεινοπαθήσαμε όταν ακούγαμε μόνο Λίμπερο για να μάθουμε νέα της ομάδας μας. Αυτό είναι ένα παράπονό μας. Εγώ μίλησα στον Άρης FM αρκετές φορές, αδερφέ. Και κατηγορήθηκα. Πολύ καλά κάνετε. Και κατηγορήθηκα. Και λέει ότι δεν μιλούσες τότε. Όχι, μίλησα στον Άρης FM πολλές φορές. Όχι, εδώ δεν μιλούσες. Α, εδώ. Ναι. Όχι, είπε όσο μίλησα στο Λίμπρο, δεν μίλησα στον Άρη. Για όλα καταλαβαίνω εγώ, μετά από αυτή τη δεκαετία, ότι φταίει μόνο ο Σκόρδας, ο οποίος έχει πάρα πολλές ευθύνες. Δεν φταίει μόνο. Δεν φταίει ποτέ ένας, αδερφέ. Τα δικά σας λάθη, τόσες ώρες σας ακούμε, δύο ώρες και. Ποια ήτανε. Τα δικά μας λάθη ήταν ότι το 2-10 που είπα εγώ για Παγόβουνο δεν το πήραμε στα σοβαρά να πούμε στον κόσμο ότι κύριε τέλος δεν κάνουμε μεταγραφές ούτε τίποτα. Ρίχνουμε το budget στα νούμερα που μπορούμε. Θα μας έλεγε ο κόσμος καλά τι βγήκατε να πάρετε τη διοίκηση το 9 ενώ είχατε πει μεταγραφές γιατί κακά τα ψέματα τις εκλογές τις κερδίσαμε γιατί είπαν κάποιοι μεταγραφές και ενθουσιάστηκε ο κόσμος με Αμπρέου, Γκρασιάν κτλ. Και ενώ δεν ήταν η ουσιακή, ήταν τα οικονομικά, τα οποία αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε το 10 και μετά, γιατί θα σου υπενθυμίσω ότι. Αμπρέου Γκρατσιάν ήρθαν το 9 το καλοκαίρι. Το 9, όχι σου λέω για τα οικονομικά. Τα οικονομικά. Το 10 τα καταλάβατε τα οικονομικά. Το 10 αρχίσαμε να τα καταλαβαίνουμε γιατί ερχόταν. Άρα ένα λάθος, ένα χρόνο στη δίκη της ΠΑΕΑΡΙΣ, σε εισαγωγικά πετούσα τα ετώ. Όχι. Δεν πετούσαμε κανένα ετώ και θα σου εξηγήσω γιατί. Το 9 λοιπόν που πήραμε Αμπρέου Γκρασιάν, το Δεκέμβριο, αν θυμάσαι, φύγανε. Γιατί τους είπαμε ότι παιδιά, αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται εδώ πέρα μέσα. Και δυστυχώς έρχονταν το Λάκκομα, η Sport Vision, ο ένας, ο άλλος, τα διοικητικά αυτά, το ένα δικαστήριο πίσω από το άλλο, ο ΦΠΑ που δεν ήταν πληρωμένος. Θα σου θυμίσω ότι το Νοέμβριο του 9 δώσαμε 950.000 ΦΠΑ. 950.000 μετρητά χρήματα ΦΠΑ. Λοιπόν. Με αυτό το σκεπτικό είπαμε στον Αμπρέο και στον Γκρασιάν, κύριε δεν μπορούμε να σας πληρώσουμε το συμβόλαιο, καλό είναι να αποχωρήσετε και φύγανε φιλικά και ο Αμπρέο ήταν ο λιγότερος με το λιγότερο κόστος, 220.000 περίπου 230.000 ευρώ στον Άρη. Το μεγαλύτερο κόστος το έχει ο Γκρασιάν γιατί ήταν διαφορετική συμφωνία και τα λοιπά και με την ομάδα του και με την Boca Juniors, ο δανεισμός. Καλά, μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Μπράβο. Άρα λοιπόν δεν πετούσαμε κανένα ετώ, απλά αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε και να σου δώσω να καταλάβεις. Ένα λεπτό. Για να σου καταλάβεις ποια ήταν η εικόνα συνολικά της ομάδος, 17 Μαΐου ήταν οι εκλογές και σας πω ότι έγινε διευθύνων σύμβουλος. 8 Δεκεμβρίου του 9.
Μετά από πέντε μήνες. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν υπήρχε. Δεν υπήρχαν μετοχολόγια τακτοποιημένα, πρακτικά γενικώ συνελεύσεων, διοικητικά συμβούλια. Και ποιο υπέγραψε το καλοκαίρι για τον Γκρατσιάν και τον Αμπρέου? Ο Αθανασιάδης. Ως εναπομείνανε διοικητικό συμβούλιο τη διοίκηση Σκόρδα. Την προηγούμενη διοίκηση. Ναι, νομικά. Κύριο Σκόρδα. Νομικά ήταν η διοίκηση του κύριου Σκόρδα. Παρετήθηκε ο Σκόρδα και ο Βογιατζή. Έμεινε ο Αθανασιάδης, ο Στέφανος ο Γιώρης, ο Θέμης ο Μπεγιάρης. Ναι, τα καταλαβαίνω και τα έχετε ξαναπεί αυτά. Ναι, όχι, σε απαντάω. Το λάθο το δικό σα, δηλαδή το λάθο μου ήταν. Ποιο είναι? Ποιο? Δηλαδή τι. Εκτός τα λάθη του κ. Σκόρδας, τα δικά σας λάθη ποια ήταν? Σου είπα πια. Εδώ μου εξιστορείτε τώρα και αυτή τη στιγμή μου λέτε ότι λάθος ήταν που δεν ρίξατε τον μπάτζετ και δεν είπατε στο λαό του Άρη ότι πάμε για κάτι διαφορετικό. Εγώ λάθη εσείς σαν διοίκηση δεν κάνατε? Φυσικά και κάναμε. Ουδής αναμάρτητος και ουδής αλάθος. Δεν τα έχω ακούσει. Πώς δεν τα έχεις ακούσει? Τι λες, φίλε? Έχω πει επανειλημμένο σου λέω δεν ρίξαμε τον μπάτζετ, παράδειγμα χάρη. Ή δεν κατορθώσαμε να το ρίξουμε τον μπάτζετ. Ή δεν μπορέσαμε να αντιληφθούμε ότι το 11. Κάνοντας την ομάδα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και κάνοντας μεταγραφές Ιούνιο-Ιούλιο και έχοντας μετά τον Οκτώβριο συμφωνία με Ούμπιντες, Σαγκαρέ και τα λοιπά και φεύγοντας ο Σιφάκης να πάει να κάνει μόνος του εγχείρηση γιατί έτσι αποφάσισε να πάρουμε τον Γιακούμποβιτς αναγκαστικά για να προσθέσουμε κι άλλο να μπαίξει στο ρόστερ μας, δεν μπορέσαμε να διαγνώσουμε τόσο έγκαιρα ότι ο ΠΑΠ δεν θα ανανεώσει τη συμφωνία του με τη κεντρική χορηγία της Super League, άρα δεν θα έχουμε 3 εκατομμύρια έσοδα, άρα θα πάει το καράβι στα βράχια. Αυτό δεν μπορούσαμε να το διαγνώσουμε, αδερφέ. Λάθος σας δεν ήταν ότι δεν κυνηγήσατε τον Ολυμπιακό Βόλο εκείνο το καλοκαίρι στην ΕΠΟ? Όχι, όχι, γιατί θα σου εξηγήσω γιατί. Έπρεπε η ΕΠΟ να τον κυνηγήσει. Ούτε καν η ΕΠΟ. Ούτε η ΕΠΟ μπορούσε να τον κυνηγήσει. Γιατί ούτε η Super League μπορούσε να τον κυνηγήσει. Γιατί ο Ολυμπιακός Βόλου πήγε στα διοικητικά δικαστήρια και όχι, ακόμα και το πρωτάθλημα. Άκουσαμε, άκουσαμε στην UEFA. Ο Ολυμπιακός Βόλου έπαιξε δύο μάτς επίσημα στην Ευρώπη. Η UEFA τον τιμώρησε, τον απέκτησε και η Ελλάδα έχασε μια θέση. Για ποιο λόγο δεν κινήθηκε νομικά στην UEFA να πάρει τη θέση του Άρη? Φυσικά και κινήθηκε νομικά, αλλά δεν είχε νομικό πάτημα. Γιατί η UEFA όταν απέκλεισε τον Ολυμπιακό Βόλου, δεν τον απέκλεισε με κάποια ποινή, τον απέκλεισε με τις διαδικασίες εσωτερικές δικές της, γιατί ο Ολυμπιακός Βόλου τον Οκτώβριο τελεισιδίκησαν τα δικαστήρια και είπε η Super League τέλος πλέον, πρέπει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League. Α, την Ευρώπη αποκλείστηκε τον Ιούνιο όμως. Δεν αποκλείστηκε τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Αποκλείστηκε. Τον Ιούλιο. Έπαιξε δύο μάτια και αποκλείστηκε. Έπαιξε ακριβώς. Δεν υπήρχε νομικό πάτημα ο Άρης να πάει στην UEFA να πει κάτι. Δεν υπήρχε νομικό πάτημα. Αν γνωρίζεις κάτι παραπάνω. Κύριε Ζαμπέτα, αυτό έχει ξαναγίνει με τουρκική ομάδα. Αν υπάρχει. Η θέση της Φενέρμπαχτσε την πήρε η Τραπεζόσπορ. Δεν ήταν το ίδιο πράγμα. Έπαιξε η Φενέρμπαχτσε παιχνίδι στην Ευρώπη, προκρίθηκε, την απέκλεισε η UEFA και τη θέση της την πήρε η Τραπεζόσπορ. Ναι, και ο Πάοκ έπαιξε. Άρα δεν το ψάξατε όσο έπρεπε. Όχι, κάνεις λάθος, σου λέω και πάλι. Το ψάξαμε και το παραψάξαμε. Δεν υπήρχε νομικό πάτημα το οποίο να έδινε τη δυνατότητα στον Άρη να παίξει εκεί πέρα. Γιατί η ΕΠΟ δήλωσε. Ίσως δεν είχατε καλούς νομικούς. Πολύ καλούς νομικούς είχαμε. Και για να σου αποδείξω πόσο καλούς νομικούς είχαμε. Θα φτάσουμε στους νομικούς. Για να σου αποδείξω πόσο καλούς νομικούς είχαμε, ο Κωνσταντίνος ο Ζέμπερης έχει κερδίσει τα περισσότερα δικαστήρια. Έστω και των υστέρων, Αμορόζο, Συστών, Κάμπορα, όλα αυτά τα κέρδισε. Υπέρ της ΠΑΕ. Δεν έχει χάσει ακόμα η ΠΑΕ Άρης, δικαστήριο εκεί πέρα. Άρα τα νομικά ερίσματα τα οποία υπήρχαν στην ΠΑΕ ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένα, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε νομικό πάτημα. Γιατί η ΕΠΟ δήλωσε τον Ολυμπιακό Βόλου. Έναντι της δήλωσης της ΕΠΟ στην UEFA για τον Ολυμπιακό Βόλου δεν είχε νομικό πάτημα. Απλά πράγματα. Γιατί ήταν μια φημολογία. Μια φημολογία σου λέω ήταν. Κατάλαβε, αδερφέ. Η Ομοσπονδία της Τουρκίας δήλωσε τη Φενέρμπαχτσε, έπαιξε η Φενέρμπαχτσε στην Ευρώπη, η UEFA την καθάρισε και τη θέση της πήρε η αμέσως επόμενη ομάδα Τραπεζόσπορ. Ναι, ξέρεις τα νομικά ερίσματα ή ξέρεις το νομικό φάκελο? Εσείς το γνωρίζατε αυτό για τη Φενέρμπαχτσε? Το γνωρίζαμε και δεν είχε καμία σχέση με τον Ολυμπιακό Βόλο. Α, δεν είχε καμία σχέση. Δεν είχε, ναι. Εντάξει. Αν εσύ λοιπόν, να πάμε στην αδειοδότηση. Για ποιο λόγο δεν πήρε ο Άρης αδειοδότηση? Δύο άνθρωποι. Γιατί πολλά ακούγονται, αλλά τίποτα δεν καταλαβαίνω. Όπως με τα δελτία. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ σε αυτό το σκέλος μαζί σου. Ναι, γιατί για μένα εκεί τέλειωσε η ΠΑΕ Άρη. Συμφωνώ. Οι επόμενες δύο χρονιές ήταν χρονιές να είχαμε να λέγαμε. Συμφωνώ. Για ποιο λόγο δεν πήραμε? Για ποιο λόγο να εκπροσωπήσει τον Άρη ο κύριος Κόντης, ο υπάλληλος της ΠΑΕ κάτω? Γιατί ο κύριος Κόντης ήταν εκτελεστικός διευθυντής. Υπάλληλος. Υπάλληλος, ναι, φυσικά. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι λάδι ο κύριος Κόντης. Κύριε αδερφέ, και τώρα τα τραβάς εσύ. Κάθεσαι και τα ακούσεις εσύ τώρα το βράδυ από εμάς. Αλλά να σου πω κάτι, δεν μπορείς να ξέρεις επειδή παίζονται άπειρα πράγματα. Για να σου δω ένα παράδειγμα. Τι παίχτηκε? Εγώ σαν οπαδός και εσύ τώρα που μιλάς σαν οπαδός, και έχουμε καεί όλοι, θέλουμε να μάθουμε για ποιο λόγο εκπροσώπησε την ΠΑΕ Άρης ένας υπάλληλος. Να σου εξηγήσω γιατί. Στην αδειοδότηση του Ολυμπιακού δεν πάει ο Μαρινάκης, ούτε του Παναθηναϊκού πάει ο Αλαφούζος, ούτε του ΠΑΟΚ πάει ο Σαββίδης. Πάνε υπάλληλοι.
Και να αν είχα το Σαββίδη και το Μαρινάκη, έλα να σου πω λίγο. Άκουσα λίγο να σου πω. Όχι, άκουμα να σου πω. Η κυρία Βουτσά, η Έμι, που είναι υπάλληλος, πήγε επίσης. Δεν ακούω κανένα λέει. Ακούμε για το, λέμε για τον Κόντι. Ήξερε λοιπόν, είχε τις συμφωνίες με τους ποδοσφαιριστές, γιατί είχε την επαφή με τους ποδοσφαιριστές, πήρε τα έγγραφα από τους ποδοσφαιριστές, είχε την πρόσβασή του στην ΕΠΟ, πήγε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ο κ. Κοτσιόπουλος για το οικονομικό σκέλος και εκείνος υπάλληλος ήταν. Παρευρέθηκε ο κ. Αφανασιάδης κάτω στην Αθήνα, γιατί ζητήθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αλλά επειδή ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ζεις στην Ελλάδα και ξέρεις πολύ καλά ότι τιμωρήθηκες για ένα μπουκαλάκι νερό. Για ένα μπουκαλάκι νερό. Καλά τώρα αυτά κύριε Ζαπέτα, μην μας τα λέτε ότι συνέχεια είμαστε αδικημένοι εμείς. Εγώ δεν είμαστε στις άποψεις. Δεν είναι πραγματικότητα αυτό. Εγώ δεν είμαστε στις άποψεις. Σε ρωτάω, είναι πραγματικότητα το μπουκαλάκι της κουρουμπίλια ή δεν είναι. Μακεδονομάκι δεν θα το παίξουμε τέτοια. Δεν είμαι εγώ μακεδονομάκι. Εγώ σου μιλάμε στοιχεία, αδερφέ. Δεν κάνω θεωρία, ούτε λαϊκίζω. Δεν με ενδιαφέρει αν με πήγανε. Εγώ με ενδιαφέρει να μάθω σήμερα μετά από 2,5 χρόνια. Δεν μπορώ να το πω. Και εγώ θα το ήθελα πολύ να το μάθω. Και εγώ θα το ήθελα πολύ και ξέρει γιατί θα το ήθελα πολύ. Ήσασταν στην ΠΑΕ τότε. Εγώ είμαι διευθύνων σύμβουλο κιόλα. Η ευθύνη βαρύνει ακόμα περισσότερο. Αλλά για ποιο λόγο δεν πήραμε αδειοδότηση εμείς, ενώ γιατί στην αδειοδότηση, στο φάκελο της αδειοδότησης, δύο άνθρωποι πήγανε κάτω στην Αθήνα. Ο κ. Κοτσιόπουλος και ο κ. Κόντης με την κυρία Βουτσά. Και κάποιος περίμενε ένα τηλεφώνημα να παραστεί. Για τον Αλέξανδρο Νικολαίδη μιλάς. Ναι. Τι παίχτηκε πάνω στην αδειοδότηση, δεν το μάθουμε ποτέ όπως με τα δελτία. Δεν το γνωρίζω, πρέπει να βάλουμε. Κύριε Ζαμπέτα. Δεν το γνωρίζω, ρε φίλε, εσύ γνωρίζεις τα πάντα ότι συμβαίνει στον πλανήτη Γη. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, αλλά εγώ είμαι οπαδός. Εσύ και είσαι εγώ το ίδιο είμαι, και είμαι και διευθύνων σύμβουλος απλά. Εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν μπόρεσα να μάθω την αλήθεια. Τρυπηθήκαμε. Εσύ μπορείς να μου πεις ότι κάνω λάθος. Να σου πω κάτι. Η αδειοδότηση εκτός από το αγωνιστικό, το ηθικό και την καταστροφή της ΠΑΕ, άρεσε φρέγγι και την καταστροφή την προσωπική μου. Λες να μην θέλω εγώ να μάθω ο ίδιος τι ακριβώς παίχτηκε κατά γράμμα. Έχω λοιπόν. Φίλε Αντώνη, ήσουν αδιοίκηση. Ναι, φίλε. Και εγώ σου λέω ότι έχω υποψίσει ότι τρυπήθηκα. Εσύ μπορείς να με αμφισβητήσεις. Δεν μπορώ να το αφισβητήσω και ούτε μπορώ να το αποδείξω όμως. Το καταλαβαίνεις. Και εγώ δεν μπορώ να το αποδείξω. Αλλά λοιπόν... τη στιγμή που εσύ δεν, που ήσουν αδιοίκηση δεν μου λες για ποιο λόγο δεν πήρα αδειοδότηση. Mm. Εγώ βγαίνω και σου λέω ότι τρυπήθηκα. Άποψή σου είναι. Εγώ δεν ξέρω πραγματικά δηλαδή, τι έγινε. Δηλαδή, όπως άλλη μια μαύρη σελίδα του, να σε ρωτήσω κάτι. Του Άρη μας. Έχεις στο μυαλό σου. Μαύρη σελίδα του Άρη μας. Έχεις στο μυαλό σου τους ίδιους ανθρώπους που έχω στο δικό μου το μυαλό ότι φάγανε λεφτά τον Άρη. Ναι, δεν μπορώ να το αποδείξω. Ούτε εγώ. Άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Το καταλαβαίνεις. Μου ρίχνεις ναι με μια μορφή και έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Παραπάνω, γιατί δεν μπορείς φταίω. Έπρεπε να είμαι. Έπρεπε να είμαι. Εκεί μέσα. Έπρεπε αυτά λοιπόν... που σκέφτομαι εγώ και τα σκέφτεσαι εσύ, εσύ έπρεπε να μου τα αποδείξεις. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να είμαι στα πέντε σημεία του ορίζοντα. Πήγα την ημέρα της κρίσης της αδειοδότησης. Άκουσε με λίγο, ρε φίλε. Μα άκουσε με να τελειώσω. Εσύ τις λαλακίες αυτινών τις πληρώνεις σήμερα. Ναι, άκουσε με λίγο. Εγώ την ημέρα της αδειοδότησης, της κρίσης του φακέλου της αδειοδότησης, ο κάθε ένας στην ΠΑΕ έκανε μια δουλειά. Τρέχαμε όλοι τρέχαμε να πάρουμε αυτά τα οποία έγγραφα χρειαζόντουσαν. Επειδή λοιπόν ήταν πολύ σημαντικό η υπογραφή του Μπομπαντίγια ως ένας από τους παίκτες, εγώ την ημέρα λοιπόν της κρίσης αδειοδότησης είμαι στην Ελβετία. Έχω πάρει το αεροπλάνο, το πρωινάδικο, έχω πάρει το τρένο να πάω να βρω Φάνης Μπαστούνης με είδο Μπομπαντίγια και με κοιτούσε στραβά. Λέει, τι κάνεις εδώ, να πάρω την υπογραφή σου ήρθα. Ωραία. Του έδωσα λοιπόν προσωπικά μου χρήματα, πήγαμε στον δικηγόρο του, υπέγραψε, το σκανάραμε, το στείλαμε με PDF στην ΕΠΟ, το εκτύπωσε η κυρία Βουτσά, το πήγε στο φάκελο της αδειοδότησης. Δεν ήμουν παρόν, ναι, δεν ξέρω γύρισες, και να σου πω και κάτι και ακόμα. Άκουσε με λίγο. Παίχτηκαν πάρα πολλά πράγματα στο παρασκήνιο. Δηλαδή... Και θα σου πω γιατί. Όχι να μου πεις γιατί. Άφησε με να τελειώσω, μετά να κάνουμε διάλογο λίγο, σε παρακαλώ. Διάλογο κάνουμε, φίλε Αντώνη, αλλά τι είναι αυτά που παίχτηκαν. Δεν το γνωρίζουμε. Γιατί, θα σου πω γιατί. 8 ομάδες ήταν να μην πάρουν αδειοδότηση. Ναι. 8 ομάδες. Και πόσες δεν πήραν τελικά. Ή 5 ή 6. 6 δεν πήρανε. Πανιόνιος, Όφη, ΑΕΚ, Άρης. Ή 4 ή 5 ήμασταν. Τέλος πάντων, δεν παίζει. Μπράβο. Δύο λοιπόν από αυτές που δεν ήταν να πάρουνε, που είχαν την πρώτη κρίση ότι δεν θα πάρουνε, πήρανε. Ναι. Μπορεί να μου το απαντήσει γιατί δεν πήραν αυτοί και δεν πήραν εμείς. Όχι. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο, άκουσα λίγο. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν που δεν γνωρίζω τι παίχτηκε στο παρασκήνιο, είναι αντικείμενο έρευνας ενός εισαγγελέα να ανοίξει όλους τους φακέλους αδειοδότησης και το έχουμε δηλώσει πολλές φορές. Ανοίξτε τους αυτούς τους ρημάδες, τους φακέλους, να δούμε, έφταιγε κάπου ο δικός μας ο φάκελος ή έφταιγαν και άλλων ομάδων. Για τότε θα μάθουμε την αλήθεια, αδερφέ. Για ποιο λόγο, κύριε Ζαμπέτα, όμως,
να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για και να μην φτάσουμε ότι... στο σημείο να βρούμε εμείς γιατί δεν πήραμε φάκελο. Γιατί δεν μπορούμε να μπούμε στο παρασκήνιο, ούτε παρακολουθούμε τα τηλέφωνα, ούτε γνωρίζουμε ποιος χρηματίστηκε, αν χρηματίστηκε κάποιος. Ή γιατί παραγωγικά ήμασταν ανίκανοι. Αυτό το πράγμα που λες είναι μια δική σου εκτίμηση. Αν εσύ νομίζεις ότι εγώ μπορώ να παίξω με παρασκήνιο, είμαι υπόκοσμο. Γιατί εδώ ακούμε για εγκληματικές οργανώσεις, φίλε. Εδώ ακούμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Δεν αποδείχθηκε τίποτα. Και εσύ μου λες τώρα εγώ να αντιμετωπίσω ως διοίκηση της ΠΑΕΑΡΙΣ, τι έχω, όπλα, ναρκωτικά, τι έχω εγώ νομίζεις. Δηλαδή όσοι πήραν φάκελο εκείνη τη χρονική στιγμή είχαν όπλα και ναρκωτικά. Όχι φυσικά, για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά. Σου λέω ότι για να μπορέσω εγώ να απαντήσω ή να δουλέψω στο παρασκήνιο όπως μου λες να κάνω, που δεν είναι το νομότυπο, δεν είναι το νομοφανές, δεν είναι οι νομικές ενέργειες. Νομότυπο δεν ήταν όμως να γίνει και το αλυσβερίς με τα 80 χιλιάρικα του Μαρινάκη. Γιατί δεν αλλά ήταν. Έγινε. Νομότυπο ήταν, φίλε, γιατί δεν ήταν νομότυπο. Πού βλέπεις την παρανομία. Κοίτα, συμφωνούμε μια απόλυση ενός ποδοσφαιριστή. Όπως λένε οι βουλευτές, ναι, όχι, δεν κατάλαβα. Είναι νόμιμο, είναι και ηθικό. Νομιμότατο είναι. Έγινε ένα προσύμφωνο. Το παίρνω πίσω το νόμιμο, ναι, και λέω δεν ήταν ηθικό. Γιατί δεν ήταν ηθικό. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Γιατί δεν μπορούμε να πουλήσουμε. Όπως πουλήσαμε τον Γιαννιώτα στην Τίσελντορφ, δεν μπορούσαμε να το πουλήσουμε στον Ολυμπιακό. Εγώ μεγάλωσα με τον Άρη πρωταθλητή και με τον Άρη στον Μπαράζ. Η ομάδα που με ή χωρίς εισαγωγικά σε τρύπησε στον Μπαράζ, άμα θες βάλτε τα εισαγωγικά, άμα θες βγάλτα. Εγώ τα βγάζω τα εισαγωγικά, δεν μπορείς να τη δίνεις παίχτη να σε προπληρώνει εμέσως πίσω αυτός να παίρνεις δάνειο 80 χιλιάρικα. Δεν πήρες δάνειο. Πήρες πώληση, ρε φίλε. Πήρες προκαταβολή για πώληση. Την οποία δεν ήθελες να κάνεις. Πήγες στον Ολυμπιακό. Πήρες προκαταβολή για πώληση. Εσύ πριν λίγο στον Γιώργο τον Ζαγόρα είπες ότι αυτοί εδώ που κάναν το προσύμφωνο δεν ήταν δεσμευτικό για τον Άρη. Πώς δεν ήταν. Υπήρχε, όταν λέμε δεν ήταν δεσμευτικό, είχε δυνατότητα ο Άρης να επαναχωρήσει. Άρα ήταν δάνειο, εγώ θα σου πω. Εγώ δεν ήταν δάνειο, ήταν πώληση, ρε φίλε. Εσύ λέει ο θέσμος που θες, πες. Ξεφτύλισε και άλλο την ομάδα μας. Ήταν μια πώληση. Όχι, δεν την ομάδα. Ρε φίλε, όταν μου λες ότι ήταν δάνειο, τι δάνειο ήταν, ήταν πώληση. Δεν ξεφτυλίστηκε όταν δεν ξέρετε γιατί δεν πήρε ραδιοδότηση. Η ομάδα δεν ξεφτυλίστηκε όταν πήρατε δανεικούς από τον Ολυμπιακό και την ξεφτυλίζω εγώ την ομάδα. Εσύ μπορείς να μου πεις γιατί ο ζωγράφος και το 2-3 που έγινε στο Χαριλάου και ο Γιωργάτης δεν πήρε κόκκινες κάρτες. Εμείς δεν πήραμε πέναλτι και τα 2 από τα 3 γκολ ήταν. Μη σωστά. Μπορεί να μου πεις γιατί. Εγώ λέω ότι κοιμήθηκε ο Θεός. Εγώ λέω ότι δεν μπορώ να καταλάβω με τίποτα τι συνέβη. Μπορείς να μου πεις γιατί. Ενώ για ένα μπουκαλάκι νερό, το δείχνει το βίντεο, το δείχνει η ιατρική γνωμάτευση του νοσοκομείου ότι δεν υπάρχει τραυματισμός στην Κουρουμπίλια. Ενώ πηγαίνουμε στην πρωτόδικη απόφαση και κερδίζουμε την πρωτόδικη απόφαση, στην έφεση χάνουμε. Παίρνουμε εσύ ποια είναι η λογική εξήγηση των πραγμάτων. Δηλαδή ευθύνομαι εγώ για μια απόφαση την οποία πήρε ένας δικαστής στη Λίγα ή στην ΕΠΟ. Ή ευθύνομαι εγώ για ένα φάκελο, φάκελο που ήταν για μένα πλήρης. Δεν πρέπει να είσαι οπαδός. Δεν πρέπει να είσαι οπαδός και πρέπει να τα καταδικάζεις αυτά. Επειδή σε άλλα γήπεδα δεν τιμωρούνται, δεν σημαίνει ότι αν γίνει κάτι τέτοιο. Φυσικά και καταδικάζω την οποιαδήποτε ρήψη αντικειμένου. Γιατί πριν από αλλά το μπουκαλάκι νερό δεν προέκυψε. Εγώ είπες ότι η Λάρισα έγινε Μπαρτσελόνα εκείνη τη χρονιά για να βγει η Ευρώπη. Έτσι. Την αγωνιστική που η Λάρισα πήρε διπλό όρμο στο Καραϊσκάκι και τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, τον αδιάφορο πρωταθλητή Ολυμπιακό, εκείνη τη μέρα εμείς που πήραμε διπλό, κύριε Ζαμπέτα, θυμάστε. Στην Καλογρέζα από την ΑΕΚ που είχαμε να κερδίσουμε από το 87 με τον Οικονομίδη. Κάποιος τώρα κακοπροαίρετος θα βγει να σου πει εσύ δεν έγινες Μπαρτσελόνα. Όχι, δεν έγινα γιατί δεν έπαιξα. Για ποιο λόγο. Έχω να κερδίσω στο 87 την ΑΕΚ στην Αθήνα από το 1987 με τον Κώστα Οικονομίδη. Άρα και το μάτς που κερδίσαμε στην Αθλέτικο Μαδρίτης ήταν. Κοίτα, μην με πας. Δεν την κερδίσαμε ποτέ τη Μαδρίτη. Εντάξει. Ούτε θα την ξανακερδίσουμε. Μην βλέπεις το δέντρο και δεν βλέπεις το δάσος. Άλλο σου λέω εγώ. Αναφέρεις ένα παράδειγμα και σου απαντάω. Όπως δεν κερδίσαμε την ΑΕΚ, δεν κερδίσαμε ποτέ την Αθλητικό Μαδρίτης και την κερδίσαμε δύο φορές, μέσα και έξω. Δεν παίξαμε ποτέ άλλο το με την Αθλητικό Μαδρίτης. Άμα ξαναπαίξουμε δεν νομίζω ότι θα την κερδίσουμε τόσο εύκολα ή δύσκολα. Και για να τελειώνω να σας κάνω και δύο ονόματα θέλω να σας πω. Γιάννης Κόντες και Γιάννης Αουρίδης. Δεν έχω ακούσει τόσες φορές που έχετε βγει. Εμένα δεν με ρώτησε κάποιος. Τι, ρώτα με, δεν σε ρώτησε. Ρωτάω εγώ. Γιάννης Κόντης. Ναι, Γιάννης Κόντης. Τι θέλεις να σου πω. Πρώτα να μας πείτε το τι ήταν μες στον Άρη τελικά ο Γιάννης Κόντης. Ήταν εκτελεστικός. Γιατί εγώ τον έχω χαρακτηρίσει ότι ήταν ο Κόβο Κεράβο. Ο υπερπρόεδρος. Έτσι τον έχω χαρακτηρίσει. Να σου πω λίγο κάτι. Εγώ υπηρέτησα το σύλλογο εκτός από φύλαφος, οπαδός, οτιδήποτε άλλο, από διοικητικό πόστο. Άρα ως διοικητικό πόστο σου απολογούμε αυτή τη στιγμή. Αν θέλουμε να κάνουμε οπαδική κουβέντα. Αν δεν με απολογεί, συζήτηση κάνουμε. Συζήτηση, ναι. Εντάξει, με μια μορφή απάντησης τέλος πάντων στην ερώτησή σου. Όχι, ένας άνθρωπος που ήταν οπαδός και ξέρει πέντε πράγματα παραπάνω. Σαν οπαδός λοιπόν που θα μπορούμε να μιλήσουμε οι δυο μας. Ναι. Στο καφενείο μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε.
Εγώ, σαν διοικητικό πρόσωπο, λοιπόν, σου αναφέρω ότι ο Γιάννης Κόνης ήταν εκτελεστικός διευθυντής, έκανε τις μεταγραφές στην ομάδα. Όχι, έκανε επαφές και γνωριμίες, έφερε το Μανέλ Φερέρ ως project τότε, το οποίο μετά την Β' Εθνική, Βελόνη, Σκαρμούτσο, Χατζημουσιάδη, όλα αυτά τα παιδιά που βοηθήσαν ομάδα και ανεβήκανε, σου έφερε τούτα Τίνκα Χαβί, τον Μπελέμ, σου έφερε Όγιος, έκανε σε ένα απίστευτο άλμα και στο οποίο κάποια στιγμή μεταξύ τους, γιατί μέσα στο θέμα Γιάννης Κόντης και Γιάννης Αωρίδης βάλε και Λάμπρος Κόρδας, αυτοί φιλιόντουσαν όλοι στο στόμα. Κάποια στιγμή λοιπόν, δεν ξέρουμε τους λόγους, αυτοί οι τρεις τους ξέρουν καλύτερα, στράβωσε το κλίμα μεταξύ τους, έγινε ο διαχωρισμός το 8-9, το 9 μάλλον, κτλ. Άρα εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω ούτε με θετικά σενάρια, ούτε με θεωρητικά σενάρια, μπορώ να σου απαντήσω ότι έφερε το Μανέλ Φερέρ, έφερε πολλούς ποδοσφαιριστές, δεν μπορώ να εκτιμήσω και να σου πω ότι ο Τάδε παίξε είναι ακριβώς, γιατί με το ίδιο σκεπτικό και η Φούλαν πέδωσε 15 για το Μίτογλου, πατάτα κάνανε. Η ομάδα μπόρεσε και δημιούργησε έσοδα, πηγαίνοντας στην Ευρώπη μόνο, πουθενά άλλου δεν δημιούργησε έσοδα η ομάδα, ικανοποιητικά για να μπορείς να έχεις έναν ανταγωνιστικό Άρη, ο οποίος να παίζει στην Ευρώπη. Εντάξει, και η επιτυχία ήταν ότι με ένα budget 6-7 εκατομμυρίων ευρώ που είχες, ανταγωνιζόσουν ομάδες που είχαν 30-35 εκατομμύρια budget. Okay. Με συνέπεια. Με τα λεγόμενά σου ήταν πετυχημένο. Όχι. Στο κομμάτι του 6-7-7-8, εκεί πέρα μέσα, 6-7 βασικά. Αν συνέχιζε αυτό το μοντέλο, δεν ξέρω γιατί όμως. Δεν με ενδιαφέρει 6-7-7-8. Μιλάω για τον Γιάννη Κόντι. Γιατί δεν ήσουν μες στη διοίκηση. Εμένα με ενδιαφέρει ο Ζαμπέτας να μου πει. Το 6 ήμουνα διοίκηση. Ήμουν απλό μέλος. Το 6. Ναι, μπήκα το 5. Μετά που έφυγες. Εμένα με ενδιαφέρει να μου πει για τον Γιάννη Κόντι όταν ήσουν στη διοίκηση. Στη διοίκηση ήμουν 6-7. Το 2006 ήμουν στη διοίκηση, απλό μέλος. 7-8 δεν ήσουν. Όχι, το 6-7 σου μιλάω. Στο 6-7, μετά, λοιπόν, μετά, όταν ήσασταν μετά δεν μπορούμε, του Αθανασιάδη τη διοίκηση. Στην διοίκηση λοιπόν του Αθανασιάδη βοήθησε σε πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι αδικεί άπειρα τον εαυτό του με τις γνώσεις επί του ποδοσφαίρου που είδα με τα μάτια μου στην UEFA. Θα σου πω μόνο ότι στο μάτς με τη Ρόζεμπορκ ο παρατηρητής μας είχε σπάσει τα νεύρα από το πρωί, να πούμε, με το οτιδήποτε. Τον έφταιγε και η τρίχα του χόρτου, να πούμε. Διοικητικά, κύριε Ζαμπέτα. Θα σου απαντήσω λοιπόν, διοικητικά σου μιλάω. Δεν είχε διοικητικό πόστο, είχε πόστο επί πολλών θεμάτων επιαγωνιστικού και διοικητικού. Ποιος δεν είχε διοικητικό πόστο, ο κύριος Κοντής? Άμα με αφήσει να ολοκληρώσω, παρακαλώ πολύ, και μην χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη λέξη, να το ολοκληρώσω και θα βγάλουμε νόημα. Και εγώ και εσύ και αυτοί που μας ακούνε. Ναι. Λοιπόν, στο παιχνίδι λοιπόν με τη Ρόζεμπορκ, όταν είδα ο παρατηρητής, όταν άρχισε να το αραδιάζει ο Κόντης ονόματα από τη FIFA, την UEFA και όλα αυτά, του είπα κάποια στιγμή μετά το τραπέζι ότι είναι πολύ χαζός που ασχολείται με το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα πρέπει να είναι εκεί έξω. Αδικεί τον ίδιο τον εαυτό, είναι κυκλοθυμικός και δυστυχώς από γεγονότα τα οποία ο κόσμος εκτιμά και ορθώς το κριτήριο του κόσμου έχει και ένα λάθητο, δεν είναι πάντοτε σωστό το κριτήριο του κόσμου σε όλα τα θέματα. Δυστυχώς και η ομάδα θα μπορούσε να έχει περισσότερα ωφέλη, δεν τα είχε αυτά τα ωφέλη τα περισσότερα, με αποτέλεσμα να πάνε πολλά πράγματα και όχι κατευθείαν. Και θα σου πω ότι εσύ επικεντρώνεσαι στον Γιάννη Κόντι, εγώ θα σου πω ότι το χειρότερο, το μεγαλύτερο κακό, ουσιαστικά κακό, στην ομάδα μας το έκανε ο Αντώνιο Καλσάδο. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος. Αν δεν υπήρχε γέφυρα του Γιάννη Κόντι, θα ερχόταν ο κάθε Καλσάδο. Περίμενε λίγο. Όταν ήρθε ο Καλσάδο το 2-6-7, από ό,τι κατάλαβα, γιατί δεν τον ήξερα εγώ τον άνθρωπο, ούτε τον είχα ακούσει και ποτέ, και εσύ δεν τον άκουσες, ούτε αναφέρθηκες ποτέ. Και κανένας δεν αναφέρθηκε σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν ήταν στα ΜΜΕ προβεβλημένος αρνητικά ή θετικά. Έτσι λοιπόν ο Αντώνιο Καλσάδο. Μετά στη συνέχεια έμαθα ότι ήρθε μέσω του Μανέλ Φερέρ, δεν ήρθε από τον Γιάννη Κόντι, που ο Μανέλ Φερέρ ήρθε μέσω του Γιάννη Κόντι. Okay. Ο Φερέρ μέσω πιανού ήρθε. Μέσω του Κόντι. Όταν, λοιπόν, άρα όλοι αυτοί. Έτσι. Ο Φερέρ όμως σου έκανε καλό. Η γέφυρά του ήταν ο Κόντι. Ο Φερέρ όμως σου έκανε καλό. Και ο Καλσάδο ενδεχομένως στην αρχή σου έκανε καλό. Το ότι στη συνέχεια σου έκανε κακό, εγώ το ανακάλυψα αφού έγινε το κακό. Γιατί όταν το 9 μου είπε ο Καλσάδο στη Σιένα το φιλικό στο 9 ότι θα πουλήσουμε τον Γκο και 5 εκατομμύρια, τον Γκνάσο 3 εκατομμύρια, τον Γκάλβο 5 εκατομμύρια. Τα ακούσαμε αυτά που τα είπατε. Μπράβο, ναι. Εγώ έλεγα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι. Είπα κιόλας. Ή θα τον σκοτώσω στο ξύλο γιατί λέει βλακίες, ή θα η ομάδα θα εξισορροπήσει και θα δηλαδή, σωθεί. Δηλαδή, φεύγοντας τον Μάιο του 2012, ο κύριος Κόντης από την ομάδα μας για τον Αντώνη του Ζαμπέτα ήταν θετικό, ότι ήταν ανεμεγμένος, ας πούμε, βοήθησε την ομάδα σε εισαγωγικά. Εγώ πιστεύω ότι σε πολλά θέματα τη βοήθησε. Δηλαδή θετικά. Ναι. Σου είπα όμως καλή. Σου είπα πάλι ότι με τη γνώση που είχε και με τις εμπειρίες κτλ. Επειδή είναι κυκλοθυμικός χαρακτήρας και επειδή είναι δυστυχώς και αυτός μαζεύει γάλα και το πετάει, να πούμε, και το σκορπάει, θα μπορούσε να έχει βοηθήσει πολύ πιο θετικά.
ο ρόλος του ήταν μόνο... Και επειδή ξέρεις κάτι, κρίνεις εκ του αποτελέσματος, είναι πάρα πολύ άδικο για πολλούς ανθρώπους, ακόμα και για μένα, για σένα και για οτιδήποτε, να κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, γιατί αν η ομάδα έπαιρνε αδειοδότηση... Αυτός που διοικεί πρέπει να προβλέπει όμως. Ναι, μπορείς να μου πεις λοιπόν... Αυτή είναι η διαφορά μας. Ωραία. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και συγγνώμη που είναι προσωπική ερώτηση. Υποχρεώσεις, δάνεια, χρέη, επιστοτικές κάρτες. Όπως όλος ο κόσμος. Έχεις. Όπως όλος ο κόσμος. Γιατί δεν πρόκειται. Αν εγώ κάνω κακοδιαχείριση όμως. Όχι, δεν έκανα κακοδιαχείριση. Εγώ δεν έχω. Αυτή η λέξη. Εγώ δεν έχω. Εγώ δεν έχω. Αυτή η λέξη 10 χρόνια ακούγεται στον άλλη. Αν κάνω κακοδιαχείριση όμως εγώ, ναι, θα μου κόψουν το ρεύμα και το τηλέφωνο. Εγώ δεν έκανα στο σπίτι μου.